Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι από το κλειστό γυμναστήριο εδώ στο Πανεπιστήμιο του Γάλλου. Κυριακή σήμερα 17 Απριλίου του 2011 και σε λίγο ξεκινά ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας στα πλαίσια του 16ου εργασιακού πρωταθλήματος Ρεθύμνου. Ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Απασχολεί κάθε χρόνο πάνω από 250 αθλητές, οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία και λόγω χρόνου και λόγω άλλων υποχρεώσεων να ασχοληθούν πιο σοβαρά με το άθλημα που αγαπάμε όλοι, το μπάσκετ. Οι δύο μονομάχοι, οι επιχειρηματίες, τους βλέπετε με τις κίτρινες και μαύρες εμφανίσεις, και από την άλλη τα Χάγκεντας, οι περσινοί πρωταθλητές. Οι πρωταθλητές οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν τα σκύπτρα τους και φυσικά απέναντί τους έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα η οποία θα φροντίσει να τους ρίξει από το θρόνο, όπως λέμε. Το κλειστό εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει και γεμίζει ασφυκτικά. Βλέπουμε κόσμο, βλέπουμε από την τοπική ηγεσία, φορείς, όπως ο Δήμαρχος, όπως ο Ταξίαρχος των Εφέδρων Αξιωματικών. Γενικότερα, ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα και ελπίζουμε να διατηρηθεί αυτό σε όλη τη διάρκεια, καθώς όταν υπάρχει ένα τρόπαιο στη μέση, συνήθως μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα ευχαριστηθούμε σήμερα ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, το οποίο το δίνει στους συνδέκτες σας το πρώτο κανάλι της Κρήτης, το Κρέτα Channel. Οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία όπου κάνουν ζέσταμα. Αυτή τη στιγμή δέχομαι μια φιλοφρόνηση από έναν παίχτη των επιχειρηματιών, το Χάρη Καγιαδάκη. Γενικότερα οι δύο ομάδες δεν έχουν ελλείψεις. Είναι πλήρης, το οπλοστάσιο στη φαρέτρα και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το τρόπαιο, το οποίο το βλέπετε εκεί πέρα γυαλίζει κάπου στο βάθος. Σε δύο ώρες περίπου από τώρα θα γνωρίζουμε τον πρωταθλητή για το 2011 στο 16ο εργασιακό πρωτάθλημα Ρεθύμνου. Η χορηγή της σημερινής αναμέτρησης δεν είναι άλλη από την ΣΕΑΤ και για τα ΑΕ, παρούσα πάντα στα μεγάλα γεγονότα του νομού, τα Χάγκεντας, το Κρέτα Channel φυσικά, το Μετρόπολης, τον Ήχο FM και το Express. Μέχρι στιγμής λοιπόν μπορούμε να δώσουμε και την υπόλοιπη κατάταξη για το πρωτάθλημα. Φυσικά τη θέση 1 και 2 δεν την γνωρίζουμε, θα τη μάθουμε σε λίγο. Στην τρίτη θέση λοιπόν, στον μικρό τελικό που διεξήχθη πριν από κάποση ώρα και τελείωσε, το Υπουργείο Εσωτερικών επικράτησε τον πτυχιούχων φυσικής αγωγής με 67-59, κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο λοιπόν, ενώ οι γυμναστές κατέκτησαν την τέταρτη θέση. Μια πολύ καλή παρουσία για τις δύο ομάδες, που πέρυσι δεν ήταν στην πρώτη τετράδα, φέτος πήγανε πολύ καλύτερα. Στην πέμπτη θέση, οι κατασκευαστές. Μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία θα μπορούσε να φτάσει και λίγο ψηλότερα. Είχε δηλαδή τις περγαμινές γι' αυτό, αλλά λίγο εκκλήρωση, λίγο κάποια λάθη, την έφεραν στην πέμπτη θέση, καθώς και αυτοί νίκησαν σήμερα τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικούς υπαλλήλους με 73-63. Πέμπτη θέση λοιπόν για τους κατασκευαστές, έκτη για τους εκπαιδευτικούς. Οι φοιτητές που ήταν η πρώτη τους χρονιά στο εργασιακό πρωτάθλημα κατέκτησαν την 7η θέση, οι νέοι επαγγελματίες την 8η και οι έμποροι την 9η. Αυτές είναι και οι πρώτες 9 ομάδες του θεσμού. Και φυσικά περιμένουμε με αγωνία όλοι μας ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Βλέπουμε και κάποια από τα αστέρια του Αγόρ εδώ πέρα να έχουν έρθει, καθώς και τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κουφό. Ένα μεγάλο γεγονός λοιπόν, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγου στους δέκτες του μεγαλύτερου καναλιού της Κρήτης, του Κρέτα Channel. Το εργασιακό πρωτάθλημα λοιπόν καλαθοσφαίρης που διεξάγεται στο Ρέθυμνο δεν έχει άλλο στόχο από τη συμμετοχή, την άθληση, το εφαγωνίζεσαι και την κοινωνικοποίηση
μέσα από το άθλημα του μπάσκετ. Η επιτυχία του θεσμού οφείλεται φυσικά σε κάποιους ανθρώπους που θυσιάζουν προσωπικό χρόνο, ίσως και κόστος, για να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι θα δείτε σήμερα. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος του εργασιακού πρωταθλήματος και δεν πρέπει να ξεφεύγει μέσα από αυτά τα πλαίσια. Φυσικά οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές και θα μπορούσαν κάλλιστα να αγωνίζονται και σε κάποιο πρωτάθλημα ή με επαγγελματικό εδώ στην Κρήτη. Αλλά αυτό που είπαμε ότι ίσως ο χρόνος κάποιων λόγω της εργασίας και της οικογενειακής κατάστασης να μην το επιτρέπει, αφιερώνει τον χρόνο τους παίζοντας μπάσκετ στο πρωτάθλημα εδώ πέρα και με μεγάλη επιτυχία φυσικά. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Περιμένουμε λοιπόν όλοι με αγωνία. Υπομονή. Πώς έφτασαν οι δύο ομάδες στο σημερινό παιχνίδι? Οι δύο ομάδες λοιπόν, οι οποίες είναι αίτητες φέτος, είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν χάσει ούτε ένα αγώνα, με 9 νίκες, 0 ήττες. Έφτασαν ως εδώ στην ουσία διαλύοντας όλους τους αντιπάλους. Και λίγο πιο αναλυτικά, οι επιχειρηματίες οι οποίοι στα χαρτιά, και μιλάω πάντα στα χαρτιά γιατί μέσα στο γήπεδο είναι άλλη εικόνα που μπορεί να έχουμε σε λίγο, εμφανίζονται κάπως πιο ισχυροί, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Στα 9 λοιπόν ματ που προηγήθηκαν του σημερινού, οι επιχειρηματίες πέτυχαν 80,6 πόντους μέσω όρο στην επίθεση και δέχτηκαν 45,8 στην άμυνα. Για τα Χάγκεντας, παρόμοια η κατάσταση, λίγο πιο χαμηλά όμως, 73,6 πόντους πέτυχαν επιθετικά οι παίκτες του Γιώργου Ξενίδη και δέχθηκαν 51,1 πόντους στην άμυνα. Το goal average λοιπόν δείχνει επιχειρηματίες. Εμείς όμως δεν θέλουμε να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Πέρυσι άλλωστε είχαμε μια ίδια και παρόμοια εικόνα. Στο μεγάλο τελικό ανατράπηκαν τα δεδομένα, είχαμε μια τεράστια νίκη για τα Χάγκεντας και το μόνο που απομένει να δούμε είναι αν αυτό που λένε ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο θα ισχύσει και στη σημερινή αναμέτρηση. Φυσικά αυτό θέλουν να το αποδείξουν όσο τίποτα οι επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι για τον σημερινό του στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το ζέσταμα των δύο ομάδων συνεχίζεται κανονικά. Δεν βλέπω κάποιες ενοχλήσεις, ας το πούμε έτσι, για κάποιον παίχτη. Όλοι συμμετέχουν κανονικά στο ζέσταμα, οπότε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι οι δύο ομάδες θα κατέβουν πλήρες για να διεκδικήσουν αυτό το τρόπαιο. Οι δύο ομάδες λοιπόν, καθώς πέρασαν την πρώτη φάση των ομίλων, ήταν επικεφαλής και στους δύο ομίλους, γιατί έχουμε δύο ομίλους, τον πρώτο και τον δεύτερο στο πρωτάθλημα που διεξάγεται εδώ. Αντιμετώπισαν στο Final 8 τα Χάγκεντας τους κατασκευαστές, τους οποίους και νίκησαν με 64-53. Ήταν ίσως το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δυσκολεύτηκαν τα Χάγκεντας. Το ίδιο όμως συνέβη και για τους επιχειρηματίες. Προφανώς το άγχος ήταν πολύ μεγάλο στην φάση των 8 για τους δύο μονομάχους. Οι επιχειρηματίες λοιπόν επίσης κέρδισαν με 54-40 τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ένα συναρπαστικό μάτσκετό, το οποίο κρίθηκε στο τέλος, με αποτέλεσμα να προκριθούν στο Final Four. Εκεί τα πράγματα ξεκαθάρισαν σχετικά νωρίς και κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Οι επιχειρηματίες κέρδισαν με 81-42 το Υπουργείο Εσωτερικών και τα Χάγκεντας με παρόμοια απόδοση, σε πολύ ψηλά στάνταρ, 82-49 τους γυμναστές. Αποτέλεσμα αυτών των δύο αποτελεσμάτων ήταν
να βρεθούν στον τελικό. Και εν αναμονή λοιπόν της παρουσίασης να αναφέρουμε τους διαιτητές του σημερινού αγώνα. Είναι ο Γιώργος Βαλούρδος από το Ηράκλειο και ο Μιχάλης ο Παπαϊωάννου, πολιτογραφημένος Αθηναίος, αλλά δικό μας παιδί εδώ πέρα πλέον, καθώς έχει περάσει και τα φοιτητικά του χρόνια, ας το πούμε έτσι. Δίπλα μου έχω την τιμή, θα μιλήσει αργότερα βέβαια, να έχουμε για ανάλυση, καλύτερη ας πούμε, τον προπονητή και πρώην αθλητή σε πολύ υψηλό επίπεδο μάλιστα, τον Στέφανο το Δαμανάκη. Ο Στέφανος θα είναι εδώ πέρα για να μας βοηθήσει με τις αναλύσεις του και με τα σχόλιά του, για να κάνουμε μια μετάδοση η οποία θα φτάνει σε εσάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή τη στιγμή ακούγονται από τα μεγάφωνα οι παρουσιάσεις των δύο ομάδων, η οποία θα ξεκινήσει εντός ολίγου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 7.30, όμως επειδή η κάλυψη έχει κάποια, έχει μεγαλύτερες μάλλον υποχρεώσεις για να βγει στον αέρα, είχαμε αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Η παρουσίαση ξεκινάει λοιπόν με τον Μπράγκο Γιωβάνοβιτς, το νούμερο 32 για τα Χάγεντα στους πρωταθλητές. Ο Γιάννης ο Θερμιώτης με το 23. Ο Πηγουνάγης ο Αστρινός με το νούμερο 15. Ο Κώστας ο Πλευράκης, ο Μπονατάκης, ο Γιώργος, ο Νίκος ο Πολιτάκης με το νούμερο 10, ο Βαγγέλης Βασιλείου με το νούμερο 9. Βλέπετε εδώ πέρα οι φιλοφρονήσεις μεταξύ των παιχτών. Ο Βενιανάκης ο Χρήστος, ο μεγάλος στάρ της ομάδας, ο Γκογκίτσας ο Χρήστος και φυσικά ο Μελχής ο Καλαϊτζάκης με το νούμερο 8. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές για το 2010. Last but not least, όπως λέμε, ο Μακρυδάκης, ο Μανώλης και ο Κυριακόπουλος ο Νίκος. Προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος ο Ξενίδης, ο προπονητής των επιτυχιών, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα. Και βλέπω και τον κύριο Πίτερο, τον κύριο Πίτερη, με συγχωρείτε, με κουστούμι, αυτός θα είναι ο assistant coach μάλλον. Αυτό λοιπόν ήταν το roster για τα Χάγκεντα. Ξεκινάμε τώρα με τους επιχειρηματίες, τους φιλόδοξους και επίδοξους πρωταθλητές. Ο Βαγγέλης, ο Βασιλάκης, ο Γιώργος, ο Βαλάντης ο Τσάβαλος, με συγχωρείτε, ο Μιχάλης ο Σταράκης, ο Γιώργος ο Κουγιουμουτζής, ο Μαρίνος ο Λαμπρίδης με το νούμερο 11 που μπαίνει τώρα, ο Μάνος ο Λαμπαρδάκης με το νούμερο 12, ο Μανώλης ο Παλαφούτης με το νούμερο 13 που ελπίζουμε να του φανεί γόρικο, ο Αντώνης ο Χριστουλάκης, ο Βασίλης ο Καθαράκης, ο Χάρης ο Γεγιαδάκης, ο οποίος έχει κάνει και ένα φοβερό κούρεμα σήμερα εν ώψη τελικού, και ο Σίβης ο Παλαφούτης, προπονητής ο Θοδωρής ο Πλεμένος, με assistant coach όπως βλέπω εκεί πέρα τον Μανώλη τον Λυρή μάλλον. Οι δύο ομάδες πλησιάζουν το κέντρο τώρα μετά από εντολή του Χρήστου Τρανταλίδη. Ανταλλάζουν οι φιλοφρονήσεις, λάβαρα δεν βλέπω αν έχουν, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι και κάτι τόσο σημαντικό. Σημασία έχει το εφ' αγωνίζεστε και οι δύο ομάδες να αναμετρηθούν μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Βλέπετε εδώ οι φιλοφρονήσεις, να τονίσουμε ότι οι δύο ομάδες διαθέτουν παίχτες αξίας, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν αγωνιστεί σε πολύ υψηλότερο επίπεδο κατά το παρελθόν. Τα Χάγκεντας λοιπόν κατεβαίνουν με άσπρες εμφανίσεις τελικά. Δεν τις έχω ξαναδεί φέτος, για να είμαι ειλικρινής. Και οι επιχειρηματίες με τις μαύρες και το διακριτικό το κίτρινο. Έτοιμες λοιπόν, λογικά δέχονται τις τελευταίες οδηγίες τώρα και πριν τις φωτογραφίες. Και περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός μέσα σε λίγα λεπτά. Τι μου έδωσες? Στατιστική υπηρεσία δεν υπάρχει για το παιχνίδι, όμως εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ πέρα για να σας δείξουμε μια εικόνα, καθώς η στατιστική λέει είναι η καλύτερη μέθοδος για να πει κάποιος ψέματα. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Και το μπάσκετ είναι φυσικά ένα άθλημα το οποίο έχει να κάνει με συναρτήσεις και με διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία και εμείς θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα με τον Στέφανο τον Δαμανάκη και φυσικά με μένα,
στα μικρόφωνα λοιπόν του Κρέτα Channel. Ο τελικός για το 16ο εργασιακό πρωτάθλημα Ρεθύμνου. Είναι ένα γεγονός το οποίο προσέλκει κόσμο. Όπως βλέπετε, το κλειστό είναι ασφυκτικά γεμάτο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με μουσική υπόκρουση, τα ντεσιμπέλ έχουν ανέβει αισθητά και ο θόρυβος είναι εκοφαντικός. Εγώ τουλάχιστον φοράω τα μικρόφωνα και μου ρίχνει κάπω το επίπεδο του ήχου. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι σίγουρα θα το απολαμβάνουν. Λοιπόν, φωτογραφίες. Φωτογραφίες για να χαλαρώσουν οι παίκτες και να έχουν και τις φωτογραφίες του τελικού που λέμε. Να πούμε ότι το μεγάλο αυτό παιχνίδι καλύπτεται live στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή, στο livestream.com του ΔΑΟΡ. Όπως επίσης και στο ήχος FM 94.2 έχουμε live μετάδοση και εκεί πέρα. Είναι ένα γεγονός το οποίο, όπως είπαμε, προσελκύει το ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται. Βλέπω εκεί πέρα τον Θοδωρή τον Πλεμμένο, τον προπονητή των επιχειρηματιών, να πλησιάζει και τον Γιώργο τον Ξενίδη, τους διαιτητές, οι οποίοι λογικά θα τους συνιστήσουν, θα τους επιστήσουν μάλλον την προσοχή. Είπαμε ότι οι διαιτητές είναι ο Βαλούρδος ο Γιώργος από το Ηράκλειο και ο Μιχάλης ο Παπαϊωάννου, πολιτογραφημένος Αθηναίος. Τα δύο παιδιά έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μεγάλα παιχνίδια. Καθώς ο Γιώργος ο Βαλούρδος έχει σφυρίξει αγώνες και στη Β' Εθνική. Το τρόπαιο φαίνεται να έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, δεν ξέρω ποιανού ήταν η επιλογή. Πάντως όποιος και να το επέλεξε έχει και πολύ γούστο, είναι ένα εντυπωσιακό τρόπαιο. Βέβαια αυτό λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ποιος θα το κατακτήσει. Τώρα το τι σχήμα και σχέδιο έχει, αυτό δεν αφορά. Παρά μόνο αυτούς που το φιλοτέχνησαν. Λοιπόν, να δώσουμε κάποια άλλα στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Οι δύο ομάδες έχουν μεγάλους σκόρερ όπως είπαμε πριν. Τα Χάγκεντας έχουν τον Γκογκίτσα με 19,6 πόντους μέσω όρο, είναι ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος. Και τον Πολιτάκη να τον ακολουθάει από απόσταση αναπνοής με 17,8 πόντους ανά αγώνα. Αυτή είναι τα δύο πρώτα πυροβόλα, ας πούμε, όπλα των Χάγκεντας. Ενώ από την πλευρά των επιχειρηματιών ο Βαγγέλης ο Βασιλάκης, ευγνωσμένης αξίας παίκτης, είναι στους 18 πόντους μέσω όρο και έχοντας χάσει μάλιστα και κάποια παιχνίδια. Μπορείς να μιλάς κανονικά, λογικά θα σε ακούω, ναι. Και θα ρυθμίσουν τον ήχο αυτή από μέσα. Δηλαδή μην φοβάσαι ότι μιλάς για έγινα αυτά, κατάλαβες. Έτσι μου είπα. Λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Οι επιχειρηματίες είναι στην επίθεση. Λογικά θα υπάρχουν συστήματα και από τις δύο πλευρές. Μέχρι στιγμής δεν έχω βγάλει κάποιο πόρισμα για το τι άμυνα ακολουθούν τα Χάγκεντας. Πάντως έχουμε το πρώτο κλέψιμο από το Μελκή τον Καλαϊτζάκη και ο Γιάννης ο Δερμιώτης, ο οποίος γέννησε ένα εύκολο lay-up 2-0 για τους πρωταθλητές, οι οποίοι φαίνεται από τα δεξιά της κερκίδας να έχουν τον κόσμο με το μέρος τους. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν φέρει πάρα πολύ κόσμο εδώ στο γήπεδο. Ο Βαλάντης ο Τσάβαλος πάει σε σετ επίθεση για τους επιχειρηματίες. Man to man πρέπει να είναι η άμυνα των Χάγκεντας. Η μπάλα χαμηλά. Μπάλα προς τα έξω. Κουγιουμουτζής για τρεις μέσα. 2-3. Τα επιχειρηματίες οι οποίοι με το ξεκίνημα δείχνουν τις διαθέσεις τους. Και σε ρόλο playmaker ο Νίκος Πολιτάκης, ο οποίος μπορεί να το κάνει με άνεση. Χαρακτηριστική άνεση θα έλεγα. Παρά το ύψος του. Η μπάλα γυρνάει με υπομονή για τα Χάγκεντας. Από τη γωνία ο Μελχής ο Καλετζάκης. Ένα σχετικά κακό σουτ. Και έχουμε το πρώτο φάουλ. Διαμαρτύρεται λίγο ο Βαλάντης ο Τσάβαλος, μέσα στα πλαίσια φυσικά όμως. Δύο βολές για τον Νίκο τον Πολιτάκη, πρέπει να ήταν φάουλ. Δεν έχουμε και την καλύτερη οπτική από εδώ που είμαστε, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα βλέπουμε. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Στέφανος Οδαμανάκης, του δίνω assist. Θέλω να μας πει Στέφανε, ποια είναι η γνώμη σου και πώς βλέπεις το παιχνίδι να εξελίσσεται. Οι δύο ομάδες είπαμε ότι είναι ομάδες επιπέδου. Και το έχουν αποδείξει σε όλη τη διάρκεια. Εσύ που έχεις το μάτι το διαφορετικό από εμάς, θέλω να μας εξηγήσεις τι βλέπεις. Καλησπέρα σε όλους. Παίρνω λοιπόν την assist.
την εκμεταλλεύομαι ανάλογα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται στα πρώτα λεπτά. Πάρα πολλοί κόσμος, πολύ ενδιαφέρον, με παίκτες που ξεπερνάνε κατά τη γνώμη μου τα επίπεδα του εργασιακού μπάσκετ. Δηλαδή, αν δείτε την ομάδα αυτή τη στιγμή των επιχειρηματιών, είναι μια πάρα πολύ ψηλή ομάδα με πάρα πολλά χαρίσματα. Επίσης και του Χάγεντας. Πολύ δύσκολο και ωραίο καλάθι από τον Μανώλη τον Λαμπαρδάκη. 3-5 επιχειρηματίες. Συνεχίζει. Βλέπετε ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μια επανάληψη του περσινού τελικού, στο οποίο είχαν κερδίσει βέβαια από τα έχετε πει και εσείς με 10 πόντους ή του Χάγεντας. 64-74, Στέφανε. Ακριβώς. Ζών έχει επιλέξει το επιχειρηματίες. Ψηλή ομάδα καλά κάνουν, πιστεύω. Εδώ έχουμε βήματα, πολύ σωστή απόφαση. Έχουν αναγκάσει αυτή τη στιγμή ο Γκοκίτας, ενώ σε άλλα παιχνίδια έκανε ποστάρισμα με στρακέτα. Αυτή τη στιγμή έχει αναγκαστεί και βγαίνει στην περιφέρεια. Εκεί όμως υπάρχουν ψηλά κορμιά για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ τα σούτ. Είχαμε ήδη ένα πρώτο airball από τον Μελχή. Πήρε όμως ο Πολιτάκης στο rebound. Καλάθι και φάουλ. Έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά οι επιχειρηματίες. Καλάθι και φάουλ από τον Βαλάντη τον Τζάβαλο. Το σκορ πρέπει να είναι στο 3-7. Τώρα δεν έχει αλλάξει ο πίνακας ακόμα, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι. 3-7. Και μία ελεύθερη βολή. Στέφανε, το είπα και προηγουμένως, τα χαρτιά δείχνουν επιχειρηματίες. Το ίδιο έγινε και πέρυσι βέβαια, αλλά ο τελικός μας διέψευσε. Πιστεύεις ότι τα στατιστικά και γενικότερα η εικόνα που μπορείς να έχεις από αναμετρήσεις των δύο ομάδων μέχρι στιγμής μπορούν να σου δώσουν μια εικόνα? Τι πιστεύεις? Εγώ θεωρώ ότι έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα οι επιχειρηματίες. Φέτος έχουν αποδείξει, έχουν μάλλον δείξει μεγάλη σταθερότητα. Δεν χρειάζεται όμως να αποτιμάμε τους. Φοβερή ασίστ. Φοβερή ασίστ από τον Γκογκίτσα. Αυτό είναι ο Γκογκίτσα, ναι, κύριε Σουκέ. Αυτό βγαίνει στην περιφέρεια, μοιράζει ασίστ, σκοράρει αν χρειαστεί. Οι επιχειρηματίες έχουν δείξει καλύτερο πρόσωπο φέτος στο πρωτάθλημα. Βέβαια, το γεγονός ότι είχαν πολλές απουσίες ανά παιχνίδια του Χάγεντας είναι μια δικαιολογία. Σήμερα όμως αυτά δεν υπάρχουν, είναι τελικός. Δικαιολογίες τέλος λοιπόν. Ακριβώς, έχουν τελειώσει δικαιολογίες. Δεύτερο κλέψο από τον Μελχή και φάουλ που κερδίζει από τον Γιώργο τον Κουγιουμουτζή. Ο Μελχής, ο οποίος πάει πάρα πολύ σταθερά στην άμυνα. Ενώ να πούμε για τον Γκογκίτσα που έβγαλε πριν μια εξαιρετική ασίστ στον Πολιτάκη, ένας παίχτης ο οποίος παρά το ύψος του κινείται με χαρακτηριστική άνεση έξω από το ζωγραφιστό, όπως λέμε εμείς. Μοιράζει, σουτάρει, κάνει τα πάντα. Στο 5-8 λοιπόν, 7-33 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πάντως ο ρυθμός του αγώνα, Στέφανε, μέχρι στιγμής δεν δείχνει πολύ ταχύτητα, έτσι. Είναι λογικό, οι ομάδες είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Ήδη τώρα προσπαθούν να προσαρμοστούν στη ζώνη. Αρχίζει και γίνεται πιο πιεστική. Σα βλέπετε, ήδη πιέζονται στην περιφέρεια. Έγινε και το λάθος. Να το κλέψουμε από τον Κεγιαδάκη λοιπόν. Θα κυλήσει έτσι, αλλά πιστεύω ότι έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες καλά. Χωρίς άγχος, φαίνεται καθαρά. Έχουν πολλή διάθεση, πολύ πάθος. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το γυάλο το παιχνίδι. Πάντως για μένα, ενώ ο Κουγιουμουτζής πάει σε ένα drive, δύσκολο θα έλεγα. Παίρνει το επιθετικό rebound και ένα καλάθι από το πουθενά για τους επιχειρηματίες, καθώς αδράνησε η άμυνα. Ο Γιώργος Κουγιουμουτζής, ο οποίος δεν είναι και το πρώτο boy. Μάζεψε rebound μέσα στην καρδιά της άμυνας και σκόραρε ένα εύκολο καλάθι. 5-10 λοιπόν. Να πούμε ότι είναι πολύτιμη μονάδα για τους επιχειρηματίες. Θα έλεγα αυτό, Στέφανε, ότι μου κάνει εντύπωση γιατί δεν περίμενα να ξεκινήσει με δύο οργανωτές ο Θοδωρής ο Πλεμένος. Δεν το συνήθιζε στα προηγούμενα μάτς. Και μάλλον έχει αυτή την τάση ότι θέλει να ελέγξει μάλλον το ρυθμό του αγώνα και γι' αυτό. Δύσκολο καλάθι από τον Γιάννη Θερμιώτη. 7-10. 6-30. Ο οποίος ξεκίνησε με 2-2, έτσι. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αποδοσή του στα τελευταία παιχνίδια. Αποκορύφωμα ημιτελικός με 18 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Περιμένουν πάρα πολλά το Χάγκερ από αυτόν σήμερα, κυρίως στον τομέα του εφηνιασμού. Το τρίποντο είναι άστοχο. Έγινε από τον Γιώργο τον Κουγιουμουτζή, ο οποίος έχει μπει πολύ ωρεξάτος. Καλαϊτζάκης ψάχνει. Και θα βρούνε τον Πολιτάκη στη γωνία. Ελεύθερο σουτ μέσα. Μεγάλο τρίποντο. 10-10. Μακάρι να επαληθευτούν τα προγνωστικά μας και να πάμε για ένα συγκλονιστικό τελικό. Εγώ άλλωστε δεν έχω πρόβλημα ούτε με καρδιά, Στέφανε. Οπότε μπορώ να το δω μέχρι τέλους. Ακριβώς, και πλήρως να το απολαύσουν και όσοι θα επιλέξουν το ίντερνετ. Φέτος στο livestream.com.or1 που ήταν και όλη τη χρονιά μαζί μας. Εκπληκτική προσπάθεια, εκπληκτική προσπάθεια ο Μάνος Λαμπαρδάκης, ο οποίος έχει φοβερό χειρισμό της μπάλας παρά το δίμετρο του ύψους του. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή. Με μεγάλη ευστοχία και από τις δύο ομάδες. Μαζεύει rebound ο Κεγιαδάκης, ο οποίος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος εκεί στους εθέρες για την άμυνα των επιχειρηματιών. Από το σπίτι του, για να δούμε. Oh!
Εκπληκτικό τρίποντο από τον Μπομπέρ Βαγγέλη Βασιλάκη. Εκπληκτικό τρίποντο. Λαμπόμπα Βασιλάκη. Λαμπόμπα. Κογκίτσα θέλει τέλει να τον μιμηθεί. Όχι. Πάει και να το λάθος. Κερδίζουν την μπάλα τελικά η ομάδα των Χάγκεντας. Ποστάρει τον Κογκίτσα. Φάουλ. Φάουλ. Διαμαρτύρεται και Γιαδάκης, αλλά το σώμα τον πρόδωσε. Δεν έκανε ψηλά το φάουλ. Το κάνει με το σώμα. Μιμήθηκε το Θεόντος, έτσι, τον αγαπημένο του παίκτη, ο Βασιλάκης, εχθές που σου ήταν από που στεκότανε. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό, Στέφανε. Λοιπόν, χθες είχαμε δύο μάχες. Δύο μάχες πρωταθλητών και δευτεραθλητών. Λοιπόν, στη μία μάχη οι πρωταθλητές χάσανε. Παναθηναϊκός έχασε από τον Ολυμπιακό. Στην άλλη μάχη που ήταν στο El Clásico, στο ποδόσφαιρο, η Real Madrid με την Μπαρτσελόνα ήταν ισόπαλη. Εδώ τι βλέπεις τώρα, το 1-2 που λέμε θα νικήσουν οι πρωταθλητές σήμερα, τι θα γίνει. Εδώ, το είπαμε και στην αρχή, είναι μάτς χωρίς αύριο. Έτσι. Και στα δύο μάτς που παρακολουθήσαμε χθες, και στο Real Barcelona και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Υπάρχουν και ενδεχομένως και τρίτες, οι Real παίζουν και στο κύπελλο. Εδώ πέρα δεν έχει αύριο. Δεν είναι ένας αγώνας, δυστυχώς. Το σύστημα είναι τέτοιο που ο καλύτερος θα κερδίσει ή αυτός που θα βρεθεί σε καλύτερη μέρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πούμε επίσης και να τονίσουμε και την αθρώα προσέλευση του κόσμου. Είναι για πρώτη φορά κατάμεσο το γήπεδο εδώ του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, του Γάλλου. Συνιστά μεγάλη επιτυχία για τον θεσμό αυτό. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο τελικός που μαζεύει κόσμο και συγκεντρώνει κόσμο, είναι και πάρα πολλά άλλα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον. Ακριβώς φέτος τα δύο ημιτελικοί είχαν μεγάλη προσέλευση, μας εξέπληξε και εμάς τους ίδιους. Βαγγέλης Βασιλείου σε ένα drive. Αλλά εκεί ήταν ψηλά τα δύο κορμιά του Κεγιαδάκη και του Λαμπαρδάκη. Εδώ Τσάβαλος λάθος. Οι δύο ομάδες δεν έχουν πάρει ακόμα time out. 4 λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου και ενώ το σκορ είναι στο 11-15. Ένα τρίποντο από τον Νίκο Πολιτάκη μέσα, ο οποίος έχει ξεκινήσει. Φουριόζος ο Νίκος ο Πολιτάκης, μεγάλη εμφάνιση μέχρι στιγμής. 14-15. Πολύ ψηλός δεσμός κατά τη γνώμη μου για εργασιακό πρωτάθλημα. Και πάρα πολύ ψηλό το σκορ, έτσι. Πολύ ψηλό μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Να, εδώ και άλλο λάθος από τον Βαλάντη. Ο Θοδωρής ο Πλεμμένος τον κοιτάει απορριμμένος από τον πάγκο, του λέει να ηρεμήσει. Και μάλλον πρέπει να αλλάξει και η άμυνα. Αυτή τη στιγμή, άμα συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό, θα ήδη έχουν σκοράρει. Από τους δύο μονομάχους να πούμε ότι μία κατοστάρα φέτος σε αντίπαλο πέτυχαν μόνο επιχειρηματίες και αυτό με την Κρέτα Φαρμ. Και άλλο λάθος, πολλά βεβαιασμένα λάθη. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να πάρει κάποιος από τους δύο time out για να ηρεμήσουν οι παίκτες. Για να δούμε. Ναι, το πέτυχα. Time out λοιπόν, το οποίο μάλλον κάλεσε ο Γιώργος ο Ξενίδης. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να αλλάξει λίγο η ζώνη. Έχουν βρει ρυθμό αυτή τη στιγμή. Έχουν σχοράρει, αν δεν κάνω λάθος, τρία τρίποντα στις τέσσερις προσπάθειες του Χάγκεντας. Με κύριο εκφραστή των επιθέσεων, τον Πολιτάκη. Ο Πολιτάκης έχει βρεθεί ξεμαρκάριστος. Η μπάλα αλλάζει πάρα πολύ ωραία χέρια στην περιφέρεια. Πιστεύω πρέπει να γίνει πιο πιεστική ομάδα επιχειρηματιών. Δεν έχει κλασικό playmaker και εκεί πέρα είναι μια από τις αδυναμίες, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να εκμεταλλευτεί σήμερα. Μεγάλη αδυναμία, γιατί δεύτερος οργανωτής μετά το Μελχή, δύσκολα μαύρες. Ακριβώς δεν υπάρχει, και πρέπει εκεί να δοθεί μεγάλη πίεση. Ενδεχομένως να το κάνουν τώρα, θα δούμε. Βέβαια να πούμε ότι ο Πλεμμένος έχει πάρει και συμβουλές από τον coach Κουφό που είναι σήμερα στην εξέδρα. Άλλωστε έκανε και στην αρχή στον πάγκο, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη. Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα φάουλ. Οι επιχειρηματίες έχουν τρία ομαδικά, εννοείται ότι στα πέντε εκτελούν βολές οι αντίπαλοι τους. Ενώ τα Χάγκεντας είναι λίγο πιο προσεκτικοί στον τομέα αυτό, έχουν μόλις ένα φάουλ. Και επίθεση για τους επιχειρηματίες. Καθαρό παιχνίδι βέβαια και από τις δύο ομάδες. Ξεμαρκάριστος, η μπάλα αλλάζει πάρα πολύ ωραία χέρια στην περιφέρεια. Πιστεύω πρέπει να γίνει πιο πιεστική ομάδα επιχειρηματιών. Δεν έχει κλασικό playmaker και εκεί πέρα είναι μια από τις αδυναμίες, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να εκμεταλλευτεί σήμερα. Μεγάλη αδυναμία, γιατί δεύτερος οργανωτής μετά το Μελχή, δύσκολα μαύρες. Ακριβώς δεν υπάρχει, και πρέπει εκεί να δοθεί μεγάλη πίεση. Ενδεχομένως να το κάνουν τώρα, θα δούμε. Βέβαια να πούμε ότι ο Πλεμμένος έχει πάρει και συμβουλές από τον coach Κουφό που είναι σήμερα στην εξέδρα. Άλλωστε έκανε και στην αρχή στον πάγκο, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη. Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα φάουλ. Οι επιχειρηματίες έχουν τρία ομαδικά, εννοείται ότι στα πέντε εκτελούν βολές οι αντίπαλοι τους. Ενώ τα Χάγκεντας είναι λίγο πιο προσεκτικοί στον τομέα αυτό, έχουν μόλις ένα φάουλ. Και επίθεση για τους επιχειρηματίες.
καθαρό παιχνίδι βέβαια και από τις δύο ομάδες, έτσι. Δεν υπάρχουν σκληρά μαρκαρίσματα. Physical game με πολύ τρέξιμο, πολλά shoot. Γενικά ένα πολύ ωραίο match. Πολλά shoot, αλλά νομίζω ότι Στέφανο, ότι αν το παιχνίδι συνεχίσει να κυμαίνεται σε αυτά τα επίπεδα, κάποια στιγμή θα σκληρύνουν και οι άμυνες και θα δούμε άλλο match, διαφορετικό match. Βέβαια αυτός ο ρυθμός και ταχύτητα πιστεύω ευνοεί το Χάνιεντας, έχει πιο ποιοτικό πάγκο. Και Γιαδάκης, goal foul! Goal foul! Goal foul από τον Χάρη Γιαδάκη. Ο οποίος έχει κάνει αυτό το κούρεμα τελικού, έτσι το βάφτισα εγώ. Εγώ το είπα ότι είναι κούρεμα Tomahawk. Θυμίζει κάτι από Ινδιάνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι για μάχη. Είναι έτοιμος για μάχη. Έτοιμος λοιπόν. Για μάχη ακριβώς. Για να δούμε. Θα βάλει και τη βολή. Είναι λίγο το αδύνατο σημείο του. Αλλά σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Και στις μεγάλες αναμετρήσεις οι μεγάλοι παίκτες σκοράρουν. 14-18 για τους επιχειρηματίες. Σταθερή διαφορά από το ξεκίνημα του αγώνα. Που επιμένουν σε ζώνη. Επιμένουν σε ζώνη, ναι. Καλαϊτζάκης, άστοχος. Και το rebound που το μαζεύει ο Βαγγέλης ο Βασιλάκης. Set game επίθεση πάλι. Δύο οργανώτες για τους επιχειρηματίες, δεν έχουν πρόβλημα για το ποιος θα πάρει την μπάλα. Ο Γιωμουτζής και Γιαδάκης. Ποστάρε. Επιθετικό rebound του Βασιλάκη, δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Τρεις παίκτες τώρα υπάρχει φάουλ. Βαγγέλης Βασιλείου και δύο βολές λογικά για τον σκόρερ των επιχειρηματιών, τον Βαγγέλη τον Βασιλάκη. Ο οποίος είπαμε έχει 18 πόντους μέσα όρο φέτος. Καθόλου ευκαταφρόνητο το νούμερο, έτσι. Για να δούμε η πρώτη πώς θα πάει. Συνηθίζει να ευστοχεί. 14-19. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Βαγγέλης. Μέσα για τη δεύτερη. 14-20. Πάνε να χτίσουν μια διαφορά οι επιχειρηματίες. Πάσα στο πλάι ο Κοκίτσας. Πάλι κενό στην άμυνα, στη ζώνη, αυτό που λέγαμε. Ευστοχός! Πρέπει να αλλάξει η άμυνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δέχονται πολύ εύκολα καλάθια πλέον στην περιφέρεια. Υπάρχει μια λιγορία γενικότερα. Είναι και ο Κοκκίδας στην περιφέρεια. Κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. 17-20. Στέφανε, έχουμε πόσα. Για να δούμε ο Λαμπαρδάκης. Απαντάει! Μεγάλο μάτς, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο μάτς. 17-23. 2 και 30 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εξαιρετικά υψηλό σκορ. Επικίνδυνο σκορ, θα έλεγα. Φάουλ δεύτερο για τον Κεγιαδάκη. Πρέπει να ελέγξει λίγο το κορμί του. Πρέπει να ελέγξει λίγο το κορμί του, γιατί είναι μια πολύ σημαντική μονάδα για την άμυνα. Κάνει το σταυρό του τώρα. Πρέπει να έχουν αστοχή, αν δεν κάνω λάθος, σε μόλις ένα σου τριών πόντων του Χάγκεντας. Αυτό το... Έχουν βάλει 4-5, αυτό λέω. 5 μετράω. Οπότε έχουν βάλει τους 15 από τους 17 πόντους σε τρίποντα, έτσι. Είναι μια αναλογία στο σκορ, η οποία δεν τη συναντά συχνά. Όχι βέβαια. Αστοχή ο Νίκος ο Πολιτάκης. Στην πρώτη βολή. 17-23 παραμένει το σκορ. 2-20 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Η δεύτερη βολή για τον Νίκο τον Πολιτάκη είναι εύστοχη. 18-23. Πρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής. Αν δεν κάνω λάθος ο Νίκος ο Πολιτάκης. Στον τελικό. Ασφικτική άμυνα, τρομερό κλέψιμο και πάσα ευνηδιασμού. Απρόσεχτη όμως. Απρόσεχτη από τον Γιάννη τον Φερμιώτη. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το ποστάρισμα του Βασιλάκη εναντί του Νίκου του Πολιτάκη. Χωρίς να βρουν βέβαια τον τρόπο. Εδώ πιστεύω ότι βάλω το σημείο σε αυτή την άμυνα είναι το πικ του. Εδώ αυτό που κάνουν τώρα. Εκεί είναι το. Κάνουν αλλαγές συνέχεια. Αυτό γίνεται συνεχώς. Pick and roll, shoot από το ύψος του high post. Άσχημο από τον Κεγιαδάκη. Τζάμπολ, το βελάκι δείχνει Χάγκεντας. Αυτό είναι ένα δύο το σημείο των Χάγκεν. Τα πικ που παίζει άμυνα ο Γκογκίτσας δεν έχει την απαιτούμενη ταχύτητα. Ενώ είναι πάρα πολύ έξω. Ανταλαμβάνεται τη φάση. Εκεί θα βρεθεί ξεμαρκάριστο. Θα πάει σε αλλαγή που το κάνει συνήθως στα τελευταία δύο παιχνίδια. Και νομίζω ότι έχουν ανεβάσει και λίγο την άμυνά του τα Χάγκεντας. Και τώρα και άλλαξε και άμυνα και για του επιχειρηματίε. Λίγο αργά έστω, αλλά έπρεπε να αλλάξει. Μαντουμάν, βεβαίω. Σαφέστατα είναι αυτό. Βλέπει κανένα mismatch. Εδώ αυτό το πρώτο είναι αυτό. Ήδη δημιουργήθηκε το πρώτο. Βγήκε η άμυνα, μια πάσα πρόσεχτη από τον Κεγιαδάκη. Ο Βαλάντης με την ταχύτητα πάει να χωθεί τη φάση. Τελικά κερδίζει μια χαμένη παλιά. Πολύ παθιασμένος παίκτης ο Βαλάντης. Απίστευτη ενέργεια έχει βγάλει τα τελευταία παιχνίδια και τώρα βέβαια συνεχίζει και στον τελικό απτόητος. Τον χειροκροτεί ο προπονητής του.
Πολύ σημαντικό αυτό σε μια ομάδα. Ο οποίος είχε αφήσει σκόπιμα να διαδοθεί ότι θα αγωνιστεί και σήμερα, κάνοντας τον Ξενίδη να τρομοκρατείται προς στιγμήν. Τον είδα και εγώ απ' έξω με τα παπούτσια, μου λέει αυτό ακριβώς. Από πάλι το σπίτι βόμβα, του πάλι. Όχι. Αυτή τη φορά στόχησε. Βιαστικό λίγο το τρίποντο. Βιαστικό το τρίποντο. Πάντως νομίζω ότι η πρώτη περίοδο μας έχει αποζημιώσει 18-23, 1 και 20 για τη λήξη. Απίστευτο σκορ σε ένα απίστευτο παιχνίδι εργασιακού πρωταθλήματος. Ο 16ος τελικός. Χάγκεντας επιχειρηματίες. Λοιπόν, ο Μελχής ο Καλαϊτζάκης συνεχίζει. Πάσα κάτω στο low post. Goal foul. Ο Βαγγέλης ο Βασιλείου δίνει παρόν στον μεγάλο τελικό. Και έμπρακτα πλέον. Καθώς σκοράρει το πρώτο του καλάθι. Και μειώνει τη διαφορά στους 3 πόντους. Μπορεί και με τη βολή να τον πάει στο καλάθι. Ένας παίκτης που ταλαιπωρείται τις τελευταίες εβδομάδες με προβλήματα στο γόνατο. Όχι φυσικά σαν εμένα. Λίγο πιο ήπια. Λοιπόν, είναι εδώ και με τη βολή που θα εκτελέσει τώρα και αστοχή φυσικά. Επιθετικό rebound του Γκογκίτσα. Χάνει ένα εύκολο καλάθι για την κλάση του. Η μπάλα είναι για τους επιχειρηματίες. Πώς τη βλέπεις τη διαιτησία, Στέφανε? Η διαιτησία έχει κοιμανθεί στα επίπεδα όλου του εργασιακού. Είναι μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Χωρίς, με ελάχιστα προβλήματα. Πάντα θα υπάρχουν. Αλλά φέτος πιστεύω και είναι και η κοινή ομολογία όλων των ομάδων. Οι διαιτητές κινήθηκαν σε πολύ ψηλά επίπεδα, ακόμα και τα παιδιά, τα καινούρια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Εδώ έχουμε ένα φάουλ από τον Θερμιώτη. Και μέχρι τώρα, από ό,τι βλέπουμε, και ο κύριος Βαλούρος και ο κύριος Παπαϊωάννου έχουν μοιράσει το καρπούζι στη μέση, δεν έχουν αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Μα δεν βλέπουμε και διαμαρτυρίες από τους πάγκους, γιατί από εκεί βλέπει συνήθως την κατάσταση σε μια ομάδα. Δεν είναι πάντα κριτήριο, αλλά από ό,τι βλέπουμε και εμείς, πραγματικά ρεσιτάλ μέχρι τώρα. Ρεσιτάλ λοιπόν. Και επαναλαμβάνω, ένα δύσκολο μάτσο για να θα πιο δύσκολο από ό,τι παρακολουθούμε συνήθως. Ωραία μήνα εκεί, σταματάει ναι. Την τρίπλα Βασιλείου και έχουμε, δεν κατάλαβα τι έδωσε, έκλεψε την μπάλα ο Βαγγέλης. Έκλεψε, αλλά εκείνη την ώρα πατούσε, αυτό έδωσε ο κύριος Βαλούδος, πατούσε γραμμή, ήταν εκτός γηπέδου και δίνει την μπάλα κατοχή στους επιχειρηματίες. Πάτσε γραμμή λοιπόν, η επίθεση συνεχίζεται βέβαια από τον χρόνο που είχε και εδώ έχουμε φάουλ από τον Θερμιώτη πάλι. Να δούμε τώρα, θα δοθεί βολές είναι σίγουρα. Με το σώμα. Από το, πλάι. Από το πλάι δίνει την μπάλα. Όχι, δύο βολές το διορθώνει. Σωστά, αλλά Θερμιώτης έχει πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι όντως ένα πρόβλημα. Αλλά μην υποτιμάτε και τον Κυριακόπουλο που μπαίνει μέχρι τώρα μόλις. Μπορεί να μην είναι αθλητής του μπάσκετ, όμως έχει σωματικά προσόντα με την έννοια ότι είναι ανθεκτικός, σκληρός παίκτης. Κάνει δουλειά. Είναι περίπου στο ίδιο στυλ με τον Θερμιώτη. Και μπορεί να παίξει και επίσης και αυτός πολύ καλή άμυνα. Στέφανε, να πούμε λίγο για τον Θερμιώτη. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα που αποκτάει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Ξενίδης, καθώς είναι ένας παίκτης που στο περσινό ματς είχε κάνει φοβερά πράγματα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω χάνεται ένα κομμάτι του εθνικιασμού. Βλέπετε τώρα. Καλαϊτζάκης και άλλο κλέψιμο από τον Βαλάντη. Συγκλονιστική η παρουσία του Βαλάντη, κυρίως στην άμυνα, καθώς είναι ένας παίκτης που κυρίως επιθετικά λειτουργεί. Βασιλάκης. 16 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Πάει all the way home. Πάσα στο Κεγιαδάκη. Εύκολο καλάθι. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το καλάθι για τον Χάρη του Κεγιαδάκη. 20-25. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Στη γωνία ο Μελχής ο Καλαϊτζάκης κάνει την προσπίση. Πάτησε γραμμή. Πολύ σωστό. Πολύ πάτησε σωστό. Γραμμή. 2 δευτερόλεπτα για την ομάδα των επιχειρηματιών. Λοιπόν, τους βλέπω πολύ αγχωμένους τους παίκτες του Χάγκεντας. Στις τελευταίες επιθέσεις έχουν ευνηδιαστεί, θα έλεγα. Φυσικά τα εύσημα πάνε στον Βαλάντη, τον Τζάβαλο, και δώσει μια αδικαιολόγητη με την καλή έννοια. Ένα σούτ από πολύ μακρινή απόσταση. Θα ήταν το highlight του αγώνα. Ο Βαλάντης λοιπόν, ο Τζάβαλος, έχει δώσει μια ενέργεια στην ομάδα του, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, και τους παρασύρει όλους στο ρυθμό του. Εξαιρετικός μέχρι στιγμής. Εξαιρετικός, το μόνο πρόβλημα δεν είναι, έχουν, επαναλαμβάνω, τις ποιοτικές αλλαγές του Χάγκεντας, έχουν πιο βάθος στον πάγκο. Μην ξεχνάμε και τον Πλευράκη, ίσως θα πρέπει ο Κώστας ο Πλευράκης να χρησιμοποιηθεί και αυτός. Είναι ένας πανέξυπνος παίκτης, εξάλλου είναι προπονητής που έχει αποκτήσει πολλά εύσημα στη πορεία του. Το θέμα ότι παρακολουθούμε ένα φανταστικό τελικό, 25-20 μπροστά, σταθερά επιχειρηματίες, ένα πολύ ψηλό σκορ, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πάρα πολύ ψηλό σκορ, Στέφανε, και αυτό που λέγαμε πριν για τον περσινό τελικό. Επειδή τώρα έχω μπροστά μου τη σημειώσει, ο Θερμιώτης είχε πετύχει 13 πόντους. 13 πόντους, και θυμάμαι και πολλά κλεψίματα από τον ίδιο παίχτη.
Λοιπόν, την κατάταξη την είπαμε πριν, μέχρι και την ένατη θέση, θα την επαναλάβω τώρα γιατί κάποιοι μπορεί να έχασαν το ξεκίνημα της μετάδοσης. Στην τρίτη θέση έχουμε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο κέρδισε πριν από λίγο τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής. Χάλκινο μετάλλιο λοιπόν για μια ομάδα η οποία πέρυσι δεν είχε τόσο καλή πορεία, φέτος τα πήγε εξαιρετικά και του χρόνου ελπίζει να χτυπήσει και τελικό. Οι γυμναστές μείνανε στην τέταρτη θέση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο συνομιλητής μου δεν αγωνίστηκε. Ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά αν έπαιζε, αλλά είχαμε εδώ τις υποχρεώσεις του τελικού. Καλά έκανε λοιπόν. Όχι, πιστεύω η ομάδα είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς φέτος. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να βρεθούμε με μόλις 6 παίκτες στο μικρό τελικό. Πιστεύω ότι ήταν μια πορεία για μας αξιόλογη, πολύ καλύτερα την περσινή. Και οι γυμναστές λοιπόν, πάρα πολύ καλή θέση φέτος. Οι κατασκευαστές καταλάβανε την πέμπτη θέση. Νικήσανε τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικούς υπαλλήλους το απόγευμα. Στην έβδομη θέση φοιτητές την πρώτη τους χρονιά στο εργασιακό πρωτάθλημα. Στην όγδοη είναι οι επαγγελματίες. Στην ένατη έμποροι και κλείνουμε. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε για τις υπόλοιπες ομάδες. Το μόνο που μένει να μάθουμε είναι ο πρωταθλητής για το 2011. Επιχειρηματίες με τον Τζάβαλο. Βλέπετε τώρα τι έγινε. Ο Κυριακόπουλος έχει αναλάβει τον. Αυτό που σας λέγαμε είναι πολύ σκληροτράχυλος παίκτης ο Κυριακόπουλος. Αθεκτικός. Έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Βαλάντη. Του γοργοπόδαρος και μπορεί να τον ακολουθήσει παντού. Ακριβώς, ακριβώς. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η μονομαχία. Γκογκίτσας. Τα πρέπει να γραφτώ. Δεν το δόθηκαν. Δεν πάση περιπτώσει. Και ένα drive το οποίο καλάθι για τον Χάγκεν. 22-25. Διαμαρτύρεται τον Γκογκίτσας. Πάντως υπήρχε υποψία βημάτων. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν πάση περιπτώσει δεν ήταν κάτι το θα μας απασχολήσει. Που Γιουμουτζής ο Γιώργος, ο οποίος είναι εξαιρετικός χειριστής της μπάλας. Αρχίζει και πιέζει πιο ψηλά πλέον η ομάδα του Χάγκεντας. Βλέπετε και ο Μελχίσα για να είναι πολύ ψηλά μαρκάρι τους δύο κινητήρους μοχλούς. Δηλαδή και ο Γιουμουτζής και Τσάβαλος πιέζονται ασφιχτικά αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κεφάλαιο από τον Καλατζάκη και τον Μελχί. Μπάλα θα παιχτεί από το πλάι, φυσικά είναι το πρώτο σε αυτήν την περίοδο. Μπάλα από το πλάι λοιπόν για τους επιχειρηματίες. Με τον νεοεισορθόν Καθαράκη. Ο Καθαράκης που είναι η συμμετοχή του, τώρα ξεκινάει στον τελικό, δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη περίοδο. Νομίζω είναι και η πρώτη αλλαγή για τους επιχειρηματίες. Και πάντα βγαίνει άσος, οπότε σε φορές έχει ξεκινήσει και σε δύσκολα μάτς. Καθοριστικά δίνει ρυθμό, δίνει λύσεις γρήγορες ο Καθαράκης ο Βασίλης, που συμμετείχε και σαν διαιτητής φέτος. Η μπάλα χαμηλά στον Κογκίτσα, εκεί πετάει την μπάλα. Σκληρό φάουλ και έδωσε από ένα φάουλ. Να τα λοιπόν τα νεύρα. Θεωρώ ότι έχει δείξει αποβολή, αν δεν κάνω λάθος. Αποβολή έδωσε. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δείξει αποβολή. Έδειξες. Ήταν σκληρό αντιαθλητικό χτύπημα. Αποβολή πρέπει να είναι. Αν διάβασα σωστά τα. Τι έχουμε, time out. Έχουμε time out για να ρεμίσουν τα πνεύματα. Πάντως, αν ισχύει αυτό. Πρέπει να έδωσε αποβολή λοιπόν. Για να δούμε. Περιμένουμε την ετοιμιγορία. Την επίσημη ετοιμιγορία. Πάντως δεν έχει φύγει από το γήπεδο ο Γκογκίτσας. Θα μάθουμε σε λίγο λοιπόν. Πάντως ο ρέφερι της αναμέτρησης δείχνει με τα χέρια του ότι έχει δώσει αποβολή. Έχουν οξυνθεί τα πνεύματα στον πάγκο των Χάγκεντας. Εδώ ζητάνε εξηγήσεις οι πρωταγωνιστές της φάσης, ο Γκογκίτσας λοιπόν με τον διαιτητή, τα λένε. Νομίζω πάντως ότι ήταν λίγο αυστηρό, έτσι. Νομίζω ότι ήταν λίγο αυστηρό να δώσει απευθείας αποβολή, δεν ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αποβολή. Ίσως είναι αντιαθλητικό φαουλ, ναι. Τώρα έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν είναι αποβολή. 8:54 για τη λήξη του ημιχρόνου. Επιχειρηματίες προηγούνται με βραχία κεφαλή 25-22. Σε ένα μάτσο το οποίο μέχρι στιγμής κυλούσε σε πολύ ήρεμα νερά. Τώρα όμως λίγο έχει ξεφύγει η κατάσταση και αυτό για ένα μαρκάρισμα. Πάντως νομίζω ότι οι παίκτες είναι ψύχρεμοι και θα διατηρήσουν και το παιχνίδι σε αυτά τα πλαίσια. Κάτι που δεν έχουμε πει ως τώρα και είναι σημαντικό. Αποβολή είναι, παιδιά. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει λάθος.
Θα το επιβεβαιώσουμε βέβαια. Είναι μεγάλη απώλεια αν έχει συμβεί αυτό. Θεωρώ βέβαια ότι είναι δίκαιη. Ήταν ένα χτύπημα που μόνο την μπάλα δεν είχε σκοπό και μάλιστα ήταν και σε φάση που είχε ξεκαθαρίσει πάρα πολύ νωρίς. Αν όντως επαληδευτεί αυτό που άκουσα από τον Στέφανο, γιατί τώρα στέλνουμε ένα δικό μας άνθρωπο στην γραμματεία για να μάθουμε και επίσημα τι έχει συμβεί. Μιλάμε για φοβερό πρόβλημα στα Χάγκεντας, καθώς ο Θερμιώτης ο Γιάννης έχει 4 φάουλ ήδη από την πρώτη περίοδο και χωρίς τον Χρήστο τον Κοκίτσα τα πράγματα δυσκολεύουν εξαιρετικά. Όχι. Μάλιστα λοιπόν, μάλιστα. Αποβολή λοιπόν για τους πρωταθλητές. Ναι, είναι αποβολή, μας επιβεβαίωσε και ο κύριος Βαλούρδος. Αποβολή λοιπόν για τον δεύτερο σκόρερ του πρωταθλήματος και πρώτο στα τρίποντα Γκογκίτσα στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη απώλεια. Για να δούμε όμως πώς θα μπορέσει ο Γιώργος Ξενίδης, ο οποίος διαθέτει το μυαλό για αυτές τις συγκυρίες, να τις διαχειριστεί. Τι θα σκεφτεί. Να δούμε βέβαια και πώς θα εκμεταλλευτούν με τη σειρά τους και οι επιχειρηματίες αυτή την αποβολή του Γκογκίτσα. Μεγάλη απώλεια, επαναλαμβάνω. Παρακαλώ. Έλα. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε δύο βολές αυτή τη στιγμή. Αστοχή στην πρώτη ο Κούγιουμτζής. Έχουμε λοιπόν τις δύο ελεύθερες βολές. Η πρώτη είναι εύστοχη, 22-26. Φοβερό, σφύριγμα μεγάλο, σωστό. Και η μπάλα φυσικά για τους επιχειρηματίες. Για να δούμε. Σε άμυνα ζώνης τώρα γύρισε αμέσως ο coach Ξενίδης. Πιεστική άμυνα όμως, γίνει μέχρι έξω η άμυνα ζώνης. Ναι, δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει Βασιλάκης, υπάρχει Λαμπαρδάκης, υπάρχει Τσάβαλος που βομβαρδίζουν. Και άλλο φάουλ. Και άλλο φάουλ από τον Ευαγγέλη τον Βασιλείο. Αυτός έχει ένα. Με αυτό είναι το δεύτερο φάουλ για τον Ευαγγέλη τον Βασιλείο. Και μπάλα από την baseline. Γιώργος Κουγιουμουτζής για 3. Εκπληκτικό τρίποντο. 22-29. Να λοιπόν που η ψαλίδα ανοίγει. Ο Μελκής ο Καλαϊτζάκης πάει στο drive. Θετικό rebound συνήθως έχουνε. Δεν το παίρνουνε τώρα με τον Μπονατάκη, αλλά κερδίζουν την κατοχή της μπάλας. Καθώς πάτησε γραμμή ο Βαλάντης ο Τσάβαλος. Και μπάλα έξω για τον Γιάννη Θερμιώτη. Ο Νίκος ο Πολιτάκης για 3. Η μπάλα βγαίνει από το καλάθι, αλλά εκεί είναι ο Καλατζάκης ο Μελγιές, ένας πολύ μεγάλος παίκτης, για να μειώσει τη διαφορά στους 5. 24-29, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Τα προβλήματα μέχρι στιγμής είναι για τα Χάγκεντας, αλλά είναι οι πρωταθλητές και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Βεβαίως έχουν καρδιά πρωταθλητή, θα πρέπει τώρα να αναλάβουν και οι υπόλοιποι το ρόλο, να καλύψουν το κενό του Γκογκίτσα, ο πιο σύντομα γίνεται. Κουγιουμτζής, νέα Κουγιουμτζής, κάνει όρια ο Γιώργος ο Κουγιουμτζής. Έχει 3-4 τρίποντα, Στέφανε, δεν ξέρω. Το τρίτο τρίποντο είναι και... Και η διαφορά πάει στους 8 φυσικά. Για να δούμε, ο Μπονατάκης κάνει βήματα. Κάνει βήματα, σωστό σφύριγμα. Το τέταρτο και μάλιστα δεν πρέπει να έχει οσοχήσει σε κανένα. Είναι... Κοίτα, είναι ένας παίχτης που μέχρι στιγμής στο εργασιακό δεν έχει κάνει τη μεγάλη εμφάνιση, ας το πούμε, όσον αφορά το σκοράρισμα. Έτσι, σήμερα όμως είναι ο καταλήτης, θα έλεγα. Όχι, έχει κάνει πολλά πράγματα. Ο Γιώργος κάνει πολλά πράγματα. Απλά δεν φαίνεται στο γήπεδο. Ναι, πρέπει να τα γνωρίζεις για να. Αυτό εννοούσα και εγώ. Αυτό εννοούσα ότι είναι δημιουργικά ένας πολύ καλός παίκτης. Έχοντας πολλές ασίστ στα παιχνίδια, αλλά στο σκοράρισμα συγκεκριμένα, σήμερα μας εκπλήσει. Ακριβώς έχει αναλάβει ένα ρόλο που δεν τον έχει συνηθίσει. Αν και παλιότερα, σαν παίκτης, είχε αυτή την ικανότητα, δεν την έχει ξεχάσει. Ναι, βέβαια, εμπιστεύεται το σούτ του σήμερα και καλά κάνει. 24-32 λοιπόν. Η ένταση συνεχίζει να κυμαίνεται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ο Μάνος ο Λαμπαρδάκης ποστάρει. Έξω από το τρίποντο, για να δούμε. Άμα έμπαινε και αυτό, θα μιλάγαμε για MVP από τώρα, Στέφανε. Θα μιλάγαμε για τον νέο Κυριακόπουλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή με 9 στα 9 τρίποντα. Μήπως να πάει ο Κυριακόπουλος πάνω του. Είναι στην εξέδρα αυτή τη στιγμή. Ο Λαμπαρδάκης ποστάρε, καλάθι στους 10. Διψήφια η διαφορά πόντων για πρώτη φορά στο μάτς. 7 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
Και αν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά σε αυτό το πρωτάθλημα το εργασιακό. Εκπληκτική ενέργεια, πάσα, εκπληκτική ενέργεια από τον Καλαϊτζάκη Μελχή που παραδίδει μαθήματα αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που το Χάγεν θα βρεθεί τόσο πίσω σε σκορ από αντίπαλη ομάδα. Ήταν στους 10 πριν, έχει πάει στους 8. Ενώ έχει περάσει και ο Βενιανάκης ο Χρήστος. Ακριβώς, δεν έχει συνηθίσει αυτή την. Κακό σουτ από τον Καθαράκη τον Βασίλη. Για να δούμε τα Χάγκεντας τώρα. Έχουν το momentum του αγώνα. Προσπαθούν να ελέγξουν το ρυθμό. Πολιτάκης αποφεύγει τα βήματα τελευταία στιγμή. Εκτός ισορροπίας του σουτ. Πηδάνε για το επιθετικό. Το κερδίζουν τελικά. Ο Βαγγέλης Βασιλείου δίνει για τον Πολιτάκη. Η μπάλα κινείται στην περιφέρεια. Έχουμε κλέψει. Και το βαλάτι το τσάβαλο πάνω μας στην ουσία. Δεν ξέρω αν ακούσει στο μικρόφωνο. Είπε κάτι γαλλικά. Ξέρει και γαλλικά, ναι, τον έχω ξανασύνει. Οπότε εντάξει. καλά κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε φάουλ. Μάνος ο Λαμπαρδάκης. Οι επιχειρηματίες δεν έχουν κάνει άλλο φάουλ. Είναι το πρώτο σε αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι η μετάδοση για άλλη μια φορά είναι προσφορά του Κρέτα TV. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Κρέτα Channel, το μεγαλύτερο κανάλι στην Κρήτη, φυσικά. Και με την ευγενική χορηγία. Του... Θα τα πούμε βέβαια σε λίγο. Βεβαίως, εδώ έχουμε ναι. Ένα καλάθι. Όχι. Ναι, με τρόπο θα έλεγα. Κορατάκης. Βασανιστικό για τους επιχειρηματίες. Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι τους 28-34. Πιστεύω ότι αν δεν γνωρίζουν σωστά το Χάγκεντας παίρνουν πρωτοβουλίες πλέον οι παίκτες που είχαν θέση ρολίστα. Κουγιουμουτζής θα κεπάρει πάνω τρίποντο. Του. Απίστευτα πράγματα από τον Γιώργο Κουγιουμουτζή. Διαφορά στους 9 δεν αφήνει να πέσει με τίποτα διαφορά. Ο Γιώργος πήρε το όπλο του. Και αρχίζει και πυροβολάει. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά. Έχουμε φάουλ τώρα στην άμυνα. Και μάλλον πρέπει να είναι για. Όχι, είναι ομαδικά έτσι αλλιώς, αν και έκανε πάσα, αλλά έχουν ήδη συμπληρωθεί. Όχι. Πρέπει λοιπόν, να παίξω σωστά η μπαλά παίξω. Πάσα έγινε, πολύ σωστό. Έχουμε ήδη λοιπόν τον πρώτο υποψήφιο για τον MVP του αγώνα, ο Γιώργος Κουγιουμουτζής. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει, μάλλον. Εδώ έχουμε ένα φάουλ. Με συγχωρείτε για την βραδιλογία μου, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος Κουγιουμουτζής ήδη έχει κατοχυρώσει την πρώτη υποψηφιότητα για τον MVP του αγώνα. Γιάννη, μη σ' ακούσει ο Τσάβαλος και θα πάρει φωτιά στο επόμενο ημίχρονο. Ευτυχώς είναι μακριά μας. Μακάρι, το σκορ ήδη συνεχίζει να κυμαίνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα και στη δεύτερη περίοδο. 29-37 μειώνουν τα Χάγκεντας. Με τον Καλατζέκ, τον Μελχή που κάνει ένα μεστό παιχνίδι σήμερα με assist, σκοράρισμα. Ουσιαστικός, ακριβώς. Ναι. Εδώ βλέπετε ότι πέφτει μέχρι και στη φωτιά για μία μπάλα που λέμε. Γιώργος Κουγιουμουτζής για τον Ευαγγέλ Βασιλάκη. Αυτό είναι έκπληξη που δεν έχει βοηθήσει την ομάδα του. Και όπως έχει προσαρμοστεί στο σκοράρισμα των άλλων, δεν κάνει κατάχρηση. Λαμπαρδάκης, νέο τρίποντο. Απίστευτο. Ναι. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι απίστευτο για τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες λοιπόν πήρε καταβούληση. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό. Αλλά πάντως πρέπει να βρουν ένα αντίδοτο η ομάδα των Χάγκεντας. Πρέπει να έχουν 7 τρίποντα σε 9 προσπάθειες. Ωραία να ενέργεια, goal foul. Μεγάλος παίκτης ο Βαγγέλης ο Βασιλείου. Το είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης. Μπορεί να κινηθεί απ' έξω προς τα μέσα. Με την μπάλα και να προκαλέσει ρήγματα. Είτε με πάσες είτε με drive. 31-40 διαφορά και έχουμε αλλαγή. Ο Κεγιαδάκης θα περάσει τώρα, έλειπε κάμποση ώρα. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα του έλεγξε τα rebound ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Αυτό είναι γεγονός. Ο Βασιλάκης θα πάρει τις ανάσες του. Επαναλαμβάνω, δεν εκτός παιχνιδιού ο Βασιλάκης. Έχει προσαρμοστεί στο παιχνίδι των υπολείπων που κάνουν τρομερό παιχνίδι, κυρίως ο Κουγιουμτζής και ο Βαλάντης. Ο οποίος παίρνει και ο Βαλάντης παίρνει και rebound. Ναι. Κεφάλι για τον Βασιλείου. Το τρίτο. Τρίτο φάουλ για τον Βαγγέλη τον Βασιλείου. Και αυτό από όλο ο Βασιλείου. Και αυτό ένα παίκτη ρολίστα ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Ξέρει πότε να σουτάρει, πότε να πασάρει. Κλείνει πολλές τρύπες στην άμυνα. Και αυτή η απώλεια. Και η κακοδαιμονία του Βαλάντη στα σουτ σήμερα συνεχίζεται. Ούτε τη βολή έβαλε. Πιστεύω θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή και ο Πλευράκης. Να δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή σε ρίτα κλασικού playmaker ο Μελχής κάνει και άλλες δουλειές. Εκτός από τον ρόλο του οργανωτή. Η δεύτερη είναι μέσα και το σκορ είναι στο 31-41. 10 πόντι λοιπόν, 4-45 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Χρήστος Βενιανάκης για τον Μελχή που θα σουτάρει για τρεις, μέσα! Μεγάλο τρίποντο!
Εκπληκτικό τρίποντο. Και μάλιστα χωρίς να το σκεφτεί, ενστάση που λέμε. Κυρίες και κύριοι, ο Στέριος Κουβός που είναι απέναντι με δέος κοιτάει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Δεν πιστεύει ότι παρακολουθεί εργασιακό πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες θα μπορούσαν να κάλεσαν να παίξουν τουλάχιστον στην ΕΚΑΣΚΑ αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε εμείς. Το είπαμε, Στέφανε, αυτό είναι γεγονός. Και έχουμε αντιαθλητικό και κάποια νεύρα τώρα. Όχι, σωστό είναι το σφύριγμα, πάρα πολύ σωστό εδώ και ο Μιχάλης Παπαϊωάννου. Μα κοίταξε να δει, Στέφανε, ο Πολιτάκης είναι ένας παίχτης. Όπως και ο Καλαϊτζάκης που πλέον και με την απουσία του Γκοκίτσα πρέπει να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους. Ο Πολιτάκης ο Νίκος και ο Καλαϊτζάκης πρέπει να πάρουν την ομάδα στην πλάτη τους αν θέλουν να έχουν τύχη σήμερα. Ο Νίκος, ο Πολιτάκης, για να πω την αλήθεια, δεν είναι παίκτης που θέλει να του δημιουργηθούν οι συνθήκες για να πάρει προσπάθειες. Δεν είναι τόσο παίκτης δημιουργίας και ειδικά αν πιεστεί περισσότερο. Λοιπόν, τώρα που ακούμε και τη μουσική από τα μεγάφωνα του γηπέδου, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στον Νίκο τον Προβιά ειδικά, ο οποίος μπορεί και μας δίνει τη δυνατότητα να αθλούμαστε καθώς έχουμε πρόβλημα με το κλειστό ούτως ή άλλως στο Ρέθυμνο. Επίσης, να ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο για την συνεισφορά του όσο αφορά την διαχείριση του ηλεκτρονικού ίντερνετ μέσω Wi-Fi. Μας έδωσε τη δυνατότητα φέτος να κάνουμε 19 μεταδόσεις ζωντανές μέσω του livestream.com / Δαόρενα. Μία καινοτόμος προσπάθεια από τους εδώ πέρα, τον Στέφανο τον Δαμανάκη, τον Παντελή τον Παπαδογιαννάκη. Ακριβώς που σήμερα μας απαρνήθηκαν, έχουν περάσει στο διπλανό τραπέζι να περιγράψουν τον αγώνα ζωντανά πλέον στο livestream. Και είναι και ευκαιρία να τους πειράξουμε και λίγο. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο μέχρι στιγμής κυμαίνεται σε πολύ υψηλό σκορ, με πολύ καλή διαιτησία, με φοβερό ρυθμό, με εξαιρετικά ποσοστά, ειδικά στα σουτ εντός παιδιάς και για τις δύο ομάδες. Και εκπλήξεις φυσικά στο σκοράρισμα. Κάποιοι παίκτες που σκοράρουν συνήθως σήμερα. Θα κάνει, συγγνώμη, σε διακόπτω, αν θέλει να κάνει μια δήλωση ο διαιτητής, είναι δίπλα μας ο διαιτητής του αγώνα, ο κ. Παπαϊωάννου. Καλύτερα να τον αφήσουμε να συγκεντρωθεί, γιατί αυτός θα την πληρώσει την ύφη. Λοιπόν. Αντιαθλητικό φαουλ, πρώτη βολή μέσα για τον Νίκο Πολιτάκη, ο οποίος έχει ανεβάσει πάρα πολύ το σκοράρισμά του. Επιβάλλεται αυτή τη στιγμή με τον Γκογκίτσα Απών. Χάνει περίπου 20 πόντους αυτή τη στιγμή με το μέσο σκοράρισμα του Γκογκίτσα από το τελικό του σκορ, εν πάση περιπτώσει, της ομάδας. Οπότε θα πρέπει να καλυφθεί επιγόντως. Πάντως δεν θέλω να προϊονίζω κάποια πράγματα. Όχι να προϊονίζω, να προϊονίζω. Αλλά νομίζω ότι αν τα Χάγκεντας καταφέρουν να κάνουν αυτό που θέλουν, δηλαδή να κατακτήσουν το τρόπιο, θα μιλάμε για μεγάλη εμφάνιση από όλη την ομάδα, έτσι. Ναι, βέβαια, θέλει. Για να δούμε. Ο Μελχής για τρεις. Μέσα γι' αυτό! Εκπληκτικό παιχνίδι. Η διαφορά πέφτει στους τέσσερις. Τι άλλο θα δούμε σήμερα, τι άλλο θα δούμε σήμερα. Τα έχουμε δει όλα, πιστεύω. Εκτός θα μας επιφυλάσσουν κι άλλες εκπλήξεις ομάδες. Δεν ξέρω αν το είδε, Στέφανε. Για τρεις ο Καθαράκης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Σίγουρα θα έχουμε στο τέλος τον αριθμό των συνολικών τριπώντων που έχουν μπει. Πάντως ο αριθμός σίγουρα έχει ξεπεράσει το διψήφιο νούμερο. Ήδη 8, ήδη 8 μετράω για τους επιχειρηματίες. Και 8 επίσης. Και για το Χάγκεντας. Μπορεί να μην έχει βγει κανένα λογικό. 16 μέχρι έως 20 τρίποντα έχουν μπει μέχρι στιγμή. Καθαράκης ολοκληρώνει το τετράποντο. Και διαφορά πάλι στους 7. Τα Χάγκεντας έχουν το Θερμιώτη έξω με 5 φάουλ. Και τον Γκογκίτσα ο οποίος αποβλήθηκε. Μακράν ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών από το 1995-96 παρακολουθώ. Μακράν το καλύτερο παιχνίδι. Εσύ τα έχεις παρακολουθήσει όλα και έχεις να μας πεις πολλά. Καλύτερα να δούμε το παιχνίδι, γιατί αν μιλάω εγώ θα μας κλείσουν οι τηλεθεατές. Υποψία βημάτων εδώ, Πολιτάκης για τρεις. Θα το δούμε και αυτό. Όχι. Αμυντικό rebound από τον Βαγγέλη τον Βασιλάκη που πιέζεται εκεί από τους ψηλούς των Χάγκεντας. Προϋποθέσει ευνηδιασμό, αλλά ο Βαλάντης ο Τσάβαλος πιο όριμος από ποτέ. Κοντρολάρει το ρυθμό στην επίθεση. Και ένα φάουλ επιθετικό. Σε εκτός μπάλας. Όπως δείχνει ο διαιτητής μπροστά μας, ήταν αγωνιά. Λοιπόν. Τρίτο φάουλ για τον Λαμπαράκη. Να το πρώτο πρόβλημα για τους επιχειρηματίες. Δεν ξεφεύγει τίποτα σήμερα από τη διαιτησία. Τίποτα απολύτως. Ο Κουγιομουτζής που είναι on fire είναι στον πάγκο αυτή τη στιγμή, έτσι. Ενώ βλέπω να ετοιμάζει και τον Μανώλη τον Παλαφούτη για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Θοδωρής ο Πλεμμένος.
Ο Πολιτάκης πήγε ένας μόνος του με όλους. Τελικά δεν έβαλε το καλάθι, όμως η μπάλα παραμένει με μάλιστα με μια επίθεση ολόκληρη. Καλά έκανε ο Πολιτάκης, προσπαθεί να πάρει να διεκδικήσει το τρίτο φάουλ του Κιαγιαδάκη, που ρισκάρει πολύ με την πίεση που ασκεί την τόσο μεγάλη στην περιφέρεια στον Πολιτάκη. Τον Νίκο επιχείρησε κατά μέτωπο επίθεση, δεν πήρε τελικά το φάουλ. Θα το ξαναδούμε αυτό το έργο, το κάνουν πολλές φορές. Δεν έχουμε και replay, Στέφαν, έτσι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, αλλά νομίζω ότι οι διαιτητές, όπως είπαμε, τα πάνε άψογα μέχρι στιγμής. Ο Βενιανάκης ο Χρήστος τώρα. Προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα. Ο Πολιτάκης το έχει πάρει πάνω του. Βιαστικό με πίεση. Καθαράκης, σας λέω, είναι ο παίκτης που για μένα κάνει πολλή δουλειά. Βασιλάκης πρέπει να ξεχάσει καλά, αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες. Έχει μείνει πολύ ωραία εκτός παιχνιδιού. Ακούγει κάποια πειράγματα την κερκίδα και πάντα σε ζώνη ένα δύο. Είναι γνωστό αυτό το φαινόμενο, έτσι. Είναι γνωστό φαινόμενο. Ναι, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι το κάνουν αυτοί που τον αγαπάνε. Εδώ τι έχουμε, ένα φάουλ. Έπεσε λίγο άγαρμα ο Μανώλης ο Παλαφούτης, αλλά δεν. Χαρακτηριστικό του Χάγιαντας και στα άλλα παιχνίδια ότι κλείνει πολύ μέσα στο χρώμα η άμυνα ζώνη. Υπάρχουν πολλές skip passes, δηλαδή πολλές διαγώνιες passes και έχουν και μια καθυστέρηση στην προσαρμογή. Ήδη από εκεί πέρα. Υπάρχει πρόβλημα και με τον Παπατάκη, δεν είναι τόσο γρήγορο να καλύψουν τις μεγάλες αποστάσεις. Και καλά κάνουν και το εκμεταλλεύτηκαν. Ανοίγει λογαριασμό ο Παλαφούτης λοιπόν στον τελικό. Με την ελεύθερη βολή 38-46. Ο οποίος δεν πρέπει να τον υποτιμήσει σε καμία περίπτωση. Δεν είναι κανένας από τους παίχτες, Στέφανε, που αγωνίζεται σήμερα. Δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις. Είναι παίχτες όλοι οι οποίοι μπορούν να σταθούν επάξια σε ένα μεγάλο τελικό. Εδώ έχουμε ένα φάουλ, δεν μετράει το καλάθι φυσικά. Αλλά δεν ξέρω σε ποιον το έχει δώσει το φάουλ. Στο 12. Όχι, δεν υπάρχει 12 αυτή τη στιγμή. 13, αν είναι... στον Παλαφούτη, ναι. Στον Παλαφούτη πρέπει να είναι. Το πρώτο του. Α, 13, ναι. Και η μπάλα, δύο ελεύθερες βολές για τους πρωταθλητές. Με περιπετειώδη τρόπο η βολή μέσα, 39-46. Να πούμε ότι έχουμε και την ταχυτικά εφέ και την χρήση ηχητικών εφέ σήμερα που δίνουν ένα άλλο χρώμα στο ήδη πολύχρωμο τελικό. Βήματα εδώ από τον Βαγγέλη του Βασιλείου, ο οποίος κλείστηκε, δεν είχε τι να κάνει εκεί. Υπέπεσε σε βήματα και 39-46, 2 λεπτά για τη λήξη ενός φοβερού ημιχρόνου, έτσι. Πάντα Γιάννη από την τηλεόραση του Κρέτα Channel. Του Κρέτα Channel. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Η μπάλα γυρίζει με υπομονή. Ο Βαλάντης ακόμα δεν έχει σκοράρει από τα 6-25. Εκτός ισορροπίας θα κάνει το κλέψιμο. Αυτό που είπαμε στην άμυνα είναι πολύ, πάρα πολύ ουσιαστικό σήμερα ο Βαλάντης. Και καλά θα κάνει να τον απασχολεί αυτό το κομμάτι. Αφού έχει μπροστά να σκοράρουν άλλοι σήμερα. Ψάχνει εδώ την πάσα. Ο Παλαφούτης για τον Βασίλη τον Καθαράκη. Ψάχνει την εύκολη πάσα στο Κεγιαδάκη, μόνο εύκολη δεν είναι. Και τελικά βήματα, φοβερή άμυνα για την ομάδα του Χάγκεντας. Τέλειωνε και ο χρόνος εξάλλου, είχαν μείνει δύο δεύτερα. Κακή επιλογή του Καθαράκη, προτίμησε να κάνει πάσα αντί να πάει μέχρι μέσα. Και Πολιτάκης τώρα, θα οργανώσει αυτό το παιχνίδι, δεν πιέζεται. Πολιτάκης ο οποίος αναλαμβάνει και... Βρήκαμε το αδύνατο σημείο, ο Βασιλείου εκεί με τον... Το μισμάτς, φοβερή πάσα στο τρέιλερ. Θα στοχίσει. Ανέπαινε αυτό το καλάθι. Το μισό ήταν τουλάχιστον του Βασιλείου. Νέα αστυνομία! Και βλέπω εκπληκτικό πάθος. Βλέπετε πάθος φοβερό. Σκόθηκε όλος ο πάγκος να πανηγυρίσει. Η διαφορά πλέον στους 5, ένα λεπτό για τη λήξη του ημιχρόνου. Ένα μεγάλο παιχνίδι. 41-46, κυρίες και κύριοι. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, θέλει ακόμα ένα λεπτό για να τελειώσει η δεύτερη περίοδο. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο του τελικού, 16ου τελικού εργασιακού παγκοσμίου. Βαλάντης για 3, αστοχή και τώρα. Βαγγέλης ο Βασιλείου, ο οποίος μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και να δώσει για τον Πολιτάκη. Μόνος του Μέλχη στη γωνία για 3. Αστοχή το rebound από τον Κεγιαδάκη. Και δυνατότητες ευνηδιασμού τώρα. Για να δούμε τώρα. Ο Βαγγέλης ο Βασιλάκης, ένα εύκολο καλάθι. Εύκολο καλάθι. Πολύ εύκολο καλάθι για τον Βασιλάκη. Για την κλάση του Βαγγέλη, 41-48. 20 δευτερόλεπτα λογικά είναι η τελευταία επίθεση. Όλος ο χρόνος είναι για τα Χάγκεντας. Να δούμε τι έχουν σκεφτεί. Λογικά, ποστάρει τώρα ο Καλετζάκης. Πάσα χαμηλά, κλέψιμο, νέο κλέψιμο. Μπάλα είναι διεκδικήσιμη, ο Παλαφούτης ο Μανώλης. 5-4 θα πάει μέχρι μέσα, 2. Ναι, δεν μπορούσε εκεί πέρα, ήταν δύσκολο. Δεν θα προλάβει να κάνει κάτι. Και τέλος ημιχρόνου, σε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι.
σε ένα πολύ μεγάλο τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι άξια, όπως αποδεικνύει και το σκορ, σε αυτόν το μεγάλο τελικό. Δεν ξέρω αν έχουμε διαφημίσει, Στέφανε. Πιστεύω θα έχουμε. Να ευχαριστήσουμε εδώ την ευκαιρία τους χορηγούς της απόψινής μετάδοσης, για να καταρχήν, εφόσον έχουμε τηλεοπτική κάλυψη. Την απονομή έχεις ακούσει, ποιος θα την κάνει? Λογικά θα την κάνει ο δήμαρχος, ο κ. Μαρινάκης, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Να θυμίσουμε λοιπόν, λίγο πριν βγούμε στο ημίχρονο, τους χορηγούς. Σεατ και Γιαδάκης ΑΕ, τα Χάγκεντας, το μεγάλο κανάλι Κρέτα Channel, το Μετρόπολης, ο Ήχος FM και το Express. Να ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, τον Νίκο τον Προβιά για την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου για όλη τη χρονιά. Στέφανε, όπως με ενημερώσαν, μπορούμε να πάμε σε μια μικρή διακοπή, να πιούμε και εμείς ένα νερό, έτσι. Και τα παιδιά ξεκουραστούν στο συνεργείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια διακοπή λοιπόν και θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο. 41-48, Χάγκεντας επιχειρηματίες, αναμένουμε το συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. Μας ακούτε από μέσα? Εδώ έχουμε ένα όρκο νίκες για τα Χάγκεντας, οι οποίοι πλέον θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αγωνίζονται χωρίς το μεγάλο του στάρ, τον Κοκκίτσα, ο οποίος αποβλήθηκε από βίαιο χτύπημα, απευθείας αποβολή, και τον Γιάννη τον Θερμιώτη, ο οποίος υπέπεσε πάρα πολύ γρήγορα σε 5 φάουλ. Φοβερές και οι δύο απώλειες για την ομάδα των πρωταθλητών. Οι επιχειρηματίες από την άλλη πλευρά προσέχουν την άμυνά τους, δεν κάνουν βεβαιασμένες επιθέσεις και έχουν σε εκπληκτική μέρα τον Γιώργο τον Κουγιουμουτζή, ο οποίος έχει πετύχει 4 ή 5 τρίποντα, δεν κάνω λάθος, Στέφαν, έτσι. Για ποιο μιλάμε αυτή τη στιγμή, συγχωρείτε. Κουγιουμουτζή, Κουγιουμουτζή Γιώργο. Θα δω τα στατιστικά μου, μια λεπτό, σε παρακαλώ. Το παιχνίδι λοιπόν είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Μπάλα, η κατοχή θα είναι για τα Χάγκεντας. Έχει 4 εύστοχα τρίποντα σε 5 προσπάθειες, ένα εκπληκτικό ποσοστό. Ειδικά όταν μιλάμε για τελικό, έτσι. Και τελικό εργασιακού πρωταθλήματος, έτσι. Αυτό που είπες πριν με το Σέργιο τον Κουφό, να το θυμάσαι, έτσι. Να το θυμάσαι. Ενδεχομένως να έχουμε και προτάσεις με μεταγραφές, με και η ομάδα του Αγόρ. Η ομάδα του Αγόρ ετοιμάζει η Α1. Η ομάδα του Αγόρ φέτος έχει κάνει την υπέρβαση ούτως ή άλλως. Μακάρι να ανέβει. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκίνησε το μάτς. Ο Πολιτάκης ποστάρει χαμηλά. Εδώ θα κλειστεί πάρα ψάχνει πολύ την πάσα για τον Μελχή έξω. Ο οποίος είναι οργανωτής, ο βασικός οργανωτής. Ο Βενιανάκης ο Χρήστος. Πολιτάκης που προσπαθεί με drive να τρυπήσει την άμυνα. Και η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Βασιλείου. Και άμυνα από τον Γιουγκουντζή, έτσι, δεν είναι μόνο επιθετικός κινητήριος μοχλός. Παίζει και άμυνα, τα έκανε με βουτιά, με ρόλαρε, ρόλαρε ωραία πάνω στο Βασιλείο, με αποτέλεσμα δεν μπορεί να πάρει την μπάλα ο Βαγγέλης. Για να δούμε λοιπόν, ο Βασιλάκης ψάχνει το λαμπαρδάκι, μη σμάτσες εκεί, εύκολο καλάθι και 41-50. Έχουν πρόβλημα, πολύ κοντό σχήμα για το Χάγκεντας, πάρα πολύ κοντό σχήμα αυτή τη στιγμή. Με Βασιλείου Πολιτάκη, Βασιλείου Μπονατάκη είναι ένα χαμηλό σχήμα για το Χάγκεντας που πρέπει να πιέσει λογικά, αλλά θα έχει πρόβλημα στην περιφέρεια, γιατί και ο Λαμπαρδάκης μπορεί να βγει έξω. Προφανώς θέλει να τρέξει το Χάγκεντας πλέον. Και να πιέσει παραπάνω σίγουρα. Και να πιέσει παραπάνω, ειδικά στην περιφέρεια που είχε πρόβλημα. Βενιανάκης για τρεις. Με το περίεργο αυτό στυλ, παραλίγο να κάνει τη ζημιά. Ο Καθαράκης καθαρίζει το rebound. Πάσα ευνηδιασμού στη γωνία για τρεις. Μέσα γι' αυτό! Όχι, όχι. Δεν το πανηγυρίζει. Συνεχίζεται ο φρενήρης ρυθμός τριπώντων εδώ. Δεν το πανηγυρίζει ο Βαγγέλης ο Βασιλάκης. Έκανε αρχή ο Βασιλάκης τώρα. Για να δούμε τι άλλο θα μας επιφυλάσει στο μέλλον. Νέο, εντυπωσιακή άμυνα από τον Τζάβαλο. Το κλέψιμο, το κλέψιμο. Θα γίνει και κλέψιμο από τον Κουγιουμτζή. Νέο κλέψιμο από τον Κουγιουμτζή. Δεύτερο κλέψιμο συνεχόμενο. Και ο Λαμπαρδάκης τώρα, ο οποίος φαίνεται να έχουν βρει ρυθμό επιχειρηματίας με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ξαφή προσπάθησαν να πιέσουν, αλλά πώς θα πιέσουν τώρα, με αυτή τη άμυνα δεν μπορούν, έχουν πρόβλημα χαμηλά. Να τους πάλι ελεύθερος, αυτή τη φορά δεν δοκιμάζει να σουτάρει. Jump shoot από τον Βαγγέλη, τον Βασιλείου, on fire. Από τον Βασιλάκη. Από τον Βασιλάκη, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ξεκίνησε ο Βασιλάκης τώρα. Εκεί που σταματάνε όλοι,
ξεκινάει ο Βασιλάκης. Πήρε τώρα το βιολί. 5 πόντους έχει πετύχει συνεχόμενους. Με αποτέλεσμα διαφορά να έχει εκτοξευτεί στους 14. 8 και 18 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 41-55. Κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε time out το Χάγκεντας. Και οπωσδήποτε σε αλλαγές δεν μπορεί με αυτό το σχήμα να απεξέλθει. Είναι μια ζώνη πολύ χαλαρή κάτω στο χρωματιστό. Μπορούν όλα να προστάρουν. Κόβουν πολύ εύκολα τα παιδιά. Ο Μονατάκης και ο Βασιλείου λιγότερο βέβαια. Είναι ευάλωτοι στα φλάς στην μπάλα, δηλαδή στα κοψίματα προς τη μεριά της μπάλας. Και θα πρέπει επιγόντως να γίνει κάποια αλλαγή. Έχει αλλαγές βέβαια. Είναι και ο Μπράγκο ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου φέτος. Ο Πλευράκης τον βλέπει στον πάγκο. Ο Πλευράκης στον πάγκο θα πρέπει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή. Το μάτς αρχίζει να φεύγει από τα χέρια του Χάγκεν. Και πρέπει να αρχίσει να ρισκάρει με αλλαγές. Ωραία. Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου λοιπόν διαπιστώσαμε ότι είναι και ο δήμαρχος του Ρεθύμνου εδώ, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την απονομή. Και ελπίζουμε του χρόνου το εργασιακό το 17ο να διεκταχθεί στο δικό του γήπεδο. Για πες μου τώρα τι συζητήθηκε. Εκεί μέσα στη βδομάδα είδα ότι είχατε μια συζήτηση με τον δήμαρχο. Υπήρξε η διαβεβαίωση ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Άλλωστε βλέπει και τον παλμό και των αθλουμένων αλλά και των θεατών που κατακλείσει το γήπεδο σήμερα. Βλέπω ότι ο θεσμός είναι κάτι παραπάνω από ένα εργασιακό πρωτάθλημα. Κάτι παραπάνω από χόμπι, με σκέουν χόμπι, ας πούμε. Ακριβώς. Όπως λέει, με σκέουν κλάμπι Μπαρτσελόνα. Ακριβώς, και πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα κάνει ό,τι μπορεί από τη μεριά του για να αποκτήσει τουλάχιστον ένα προπονητήριο καλό. Καλαϊτζάκης χάνει το καλάθι και φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Ένα εύκολο καλάθι, θα έλεγα. Δείχνει κουρασμένος ο Καλαϊτζάκης, είναι λογικό. Έχει αναλάβει μεγάλο ρόλο και βάρος επιθέσεων. Καταρχάς, να κυνηγάς το Βαλάντι σε όλο το μάτς είναι δύσκολο. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς, θα πρέπει να παίρνεις επιθετικές πρωτοβουλίες, να πρέπει να σκοράρεις. Εντάξει, αυτά τα έκανα κάποτε. Ο Μερχής δεν είχε πρόβλημα. Αλλά τώρα σαφέστατα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για να δούμε τι μας επιφυλάει συνέχεια του αγώνα. Τα δύο γκάρ πάντως τα έχουν πάει εξαιρετικά περίφημα στην οργάνωση του αγώνα. Κουγιομουτζής και Βαλάντι Τσάβαλος. Και το γλυκό έδεσε για τους επιχειρηματίες. Και εδώ πέρα τι έχουμε. Βήματα. Του δίνει βήματα. Κοιτάει κάπως ο Βασιλάκης, αλλά. Υπήρχε και μια υπόνοια για βήματα. Πρέπει να δώσει την μπάλα τώρα. Αδιαμαρτύρια το δέχτηκε. Εντάξει, είχε πει κάποιες αμφιβολίες. Από μια διαιτησία που επαναλαμβάνω, ο Δής έχει παράπονο. Αυτό συζητήσαμε και με τους παίκτες στο ημίχρονο. Έχουν εκπλαγεί από το επίπεδο της διαιτησίας. Τόσο από τον κύριο Βαλούρδο το περιμέναμε. Είναι αξιολογημένος. Αλλά και τον Παπαϊωάννα τον Μιχάλη. Πολιτάκης για τρεις. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Κυριακόπουλο. Νάτος. Πολύτιμες λύσεις λοιπόν και από τον Κυριακόπουλο τον Νίκο. Καλαϊτζάκης ο Μελχής, υποψία βημάτων εκεί. Θα το κρατήσει τελικά το σταθερό του πόδι. Από το σπίτι του όπως λέμε. Δεύτερο επιθετικό rebound για τα Χάγκεντας, ανανεώνουν δεύτερη επίθεση. Κυριακόπουλος, η μπάλα έξω στο Βασιλείου. Και ίσως θα πρέπει να περάσει και ο Θερμιώτης, τον βλέπω στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Ο Θερμιώτης έχει αποβληθεί με 5, Στέφανε. Ναι. Δεύτερη μεγάλη απώλεια. Ναι, εγώ κάνω λάθος. Χρήστος Βενιανάκης για 2. Αστοχή. Ίσως έχουμε φάουλ. Από ένα φάουλ. Ναι. Δίνει από ένα φάουλ στον Καθαράκη και στο Μελχή. Ο Μιχάλης ο Παπαϊωάννου. Η μπάλα βέβαια και η κατοχή είναι για τους επιχειρηματίες. Καθώς κερδίσανε την μπάλα στην άμυνα. Εδώ μια παρακινδυνευμένη πάσα. Ο Βαλάντης με το μυαλό που τον διακρίνει και την εξυπνάδα και την οξυδέρκεια. Καθαρίζει την μπάλα. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι στον πάγκο Πλευράκης. Γι' αυτό τον αναρωτούσαμε σαν αλλαγή. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν το επέτρεψαν να καθίσει άλλο στον πάγκο. Η μπάλα τελικά είναι για τα Χάγκεντας. Εγώ όπως εγώ προσωπικά το παίρνω πάνω μου. Έχω την εντύπωση ότι βγήκε με την μπάλα. Ο παίκτης του Χάγκεντας έξω. Ναι, είναι το πρώτο λάθος που γίνεται αυτή τη στιγμή κατά τη δικιά μου άποψη. Πρώτο λάθος για τη διαιτησία και δικαιολογείται πιστεύω. Μετά από 3 δεκάλεπτα είναι λογικό και οι διαιτητές να κάνουν ένα λάθος. Λοιπόν, 6 και 52 για τη λήξη. 41-55 επιχειρηματίες είναι σταθερά μπροστά στο σκορ από την αρχή του αγώνα. Ο Αστρινός εδώ μια εξαιρετική ενέργεια, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Όμως εκεί είναι ο μεγάλος Καλαϊτζάκης Μελχής που κι αυτός χάνει το καλάθι. Είναι πάρα πολύ κουρασμένος και έχουμε φάουλ εδώ από τον Κυριακόπουλο. Σωστό φάουλ. Παλεύει με νύχια και με δόντια ο Καλαϊτζάκης να κρατήσει τη διαφορά και να τη ρίξει.
Δεν ξέρω αν θα αντέξει μέχρι το τέλος. Για να δούμε. Πάντως μέχρι στιγμής νομίζω οι επιχειρηματίες έχουν μια διαφορά ασφαλείας, έτσι. Βασιλάκης για τρεις. Μέσα! Και αυτό! 41-58 με βόμβα Βασιλάκη. Ο όγδοος συνεχόμενος πόντος του Βασιλάκη. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει πάρει καραμπίνα, θα έλεγα, και αρχίζει και πυροβολή. Ήταν το κουκουγιμίζε την καραμπίνα του, την έχει δώσει ο Γιώργος. Είναι μεγάλο πάντως πλεονέκτημα για μια ομάδα να μπορεί να έχει στην περιφέρεια ειδικά παίχτες. Εδώ καλή άμυνα. Κόψιμο. Φοβερή άμυνα εδώ πέρα. Την μπάλα στο πλάι τώρα σε σετ επίθεση ο Βουαλάντης, ο Τσάβαλος, ο οποίος σήμερα είναι πάρα πολύ όριμος. Θεωρώ είναι μια μεγάλη διαφορά, δεν το έχουμε ξαναδεί. 17 πόντους θα πάει, 19 δεν θα πάει τελικά. Θα χάσει ένα εύκολο καλάθι ο Λαμπαρδάκης, θα μαζέψει ο Βασιλείου την μπάλα, θα οργανώσει και το παιχνίδι ελλείψη playmaker. Έχει κουραστεί πάρα πολύ, είναι και λογικό ο Καλαϊτζάκης. Προσπαθεί να παίξει ένα σέντερ, θα δώσει. Πολιτάκης τώρα για τον Καλαϊτζάκη, προσπαθεί πάλι με διείσδυση. Ωραία πάσα, φάουλ. Τρομερή πάσα. Νομίζω ότι στην επίθεση η ομάδα των Χάγκεντας, όταν ο Καλαϊτζάκης ο Μελχής δημιουργεί ρήγματα, έχει τις πάσες, ειδικά στην baseline, κινούνται ένας ή δύο παίχτες από τη δική του ομάδα και όσες φορές έχει επιχειρήσει να περάσει την μπάλα με επιτυχία, έχουν κερδίσει φάουλ ή έχουν σκοράρει καλάθι, έτσι. Για να δούμε λοιπόν, ο Αστρινός ο Πηγουνάκης εδώ αστοχεί στην πρώτη βολή. Θα πρέπει να βελτιώσουν λίγο τα ποσοστά τους τα Χάγκεντας σε όλα τα επίπεδα. Μέσα είναι η δεύτερη βολή, 42-58. Πάντως βλέπω ότι ο κόσμος των Χάγκεντας ακόμα ενθαρρύνει την ομάδα, παρόλο που η διαφορά έχει ξεφύγει. Και επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή. Ο Βαλάντης που θα βρει τώρα τον Βασίλη τον Καθαράκη. Δείχνουν σημάδια κούρασης, δεν ξέρω βέβαια αν είναι η ιδέα μου. Το Κεγιαδάκη έχει κρατήσει πολλή ώρα στον πάγκο ο Πλεμμένος ο Θοδωρής. Ναι, αυτό την αισθέσω, αλλά και όμως παρόλα αυτά η διαφορά αυξάνεται αντί για να μειώνεται. Ναι, και ενέπτε την rebound από τον Τζάβαλο. Και ελέγχουν και τα rebound, αυτό θα έλεγα για τα rebound κυρίως. Είναι εντυπωσιακός ο Τζάβαλος, πρέπει να είναι το τέταρτο ή το πέμπτο επιθετικό που μαζεύει σήμερα. Βασιλάκη στη γωνία, περνάει με υποψία φάουλ, κακό τελείωμα όμως. Το αμυντικό rebound από τον Αστρινό Πηγουνάκη. Και τώρα ο Πολιτάκης ο Νίκος, ο οποίος ψάχνει να βρει συνθήκες εμβιασμού, δεν τα καταφέρνει. Ο Μελχής προσπαθεί να αποστάρει, η μπάλα βρίσκει το πόδι του, η μπάλα για τους επιχειρηματίες, σωστά. Αυτός που έχει μείνει πολλή ώρα στον πάγκο είναι ο Πονατάκης αυτή τη στιγμή και πρέπει να μπει επικόντως πιστεύω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί με την... Γιατί έχουμε διαρκή ποσταρίσματα και από τον Βασιλάκη και από τον Λαμπαρδάκη. Έχουν πάει σε φθορές στον φάουλ. Μπορεί να βοηθήσει στα rebound. Και στην άμυνα μπορεί να βοηθήσει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Σπάσιμο Μέσης και φάουλ. Σωστό. Εκνευρισμός τώρα εδώ πέρα, εκνευρισμός. Σωστό σφύριγμα ήταν με το σώμα και μάλιστα δεν ήταν στην κατακόρυφο, είχε πέσει πάνω την ώρα που έκανε τον πάσιμο. Ναι, μεν κόπηκε καθαρά με το χέρι, ψηλά κόπηκε καθαρά, αλλά το φάουλ γίνει χαμηλά με το σώμα. Υπάρχει αρχή της κατακορύφου, δεν την τήρησε ο Καλαϊτζάκης ο Μέλχης. Σωστό φάουλ κατά τη γνώμη μας. Συνεχίζει λοιπόν με το ίδιο κρύο αίμα ο Κουγιουμουτζής, ευστοχή, 42-59. Εναλλάσσουν τους ρόλους μου φαίνεται στο σκοράρισμα, μία ο Κουγιουμουτζής, μία ο Βασιλάκης, έτσι. Λοιπόν, για τον MVP θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί είναι νωρίς ακόμα. Πάντως είπαμε ότι δύο θέσεις είναι Βασιλάκη και Κουγιουμουτζή. Ο Βασιλάκης όχι τόσο για την προσφορά του στο πρώτο ημίχρονο, όσο για το ότι εκεί που χρειάζεται είναι πάντα αυτός που πρέπει να είναι. Για να δούμε, ο Λαμπαρδάκης ο Μάνος τώρα έχει την μπάλα. Ο Βαλάντης ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι, Κουγιουμουτζής για τρεις και αυτό μέσα! Και αυτό μέσα τους έχει, τι να πω δηλαδή, τους έχει διαλύσει από την περιφέρεια. Τι έγινε Γιάννη, έλειψα μια στιγμή, τι έγινε, πάλι τρίποντο. Πάλι τρίποντο από τον Γιώργο Κουγιουμουτζή, ο οποίος έχει φτάσει στα 6. Να το πάλι το pick and roll. Ο Καλαϊτζάκης ο Μελχής δεν αντέχει, ζητάει αλλαγή. Καθαράκης, φάουλ. Και πάει και αυτό στις βολές. Το παιχνίδι χάνει τον πλέον, ξεφεύγει μάλλον από τα χέρια του Χάγκεντας. Δεν πάμε σε αλλαγές, δεν πάνε σε αλλαγές. Πάντως ο Μελχής ζήτησε αλλαγή, αυτό είναι γεγονός, έχει κουραστεί πάρα πολύ. Και δείχνουν και να μην το πιστεύει και ο πάγκος τους, δηλαδή φαίνεται ότι έχουν... λείπει αυτή η ενέργεια των άλλων δεκαλέπτων. Κοίτα, το ημίχρονο έχει ελήξει 41-48 και έχουν πετύχει μόνο ένα πόντο σε 7 λεπτά περίπου. Ναι, αυτό είναι... Αυτό τα λέει όλα.
Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες έχουν πετύχει στο σκοράρισμα 15 πόντους περίπου. Χωρίς μου φαίνεται να στοχίσουν σε μια, ούτε μια προσπάθεια, είτε με βολές, είτε με τρίποντα του Κουιουντού και του Βασιλάκη. Και για να λέμε τώρα και τα πράγματα όπως έχουν, οι επιχειρηματίες είναι μια ομάδα η οποία εδώ και 3 χρόνια, γιατί πριν 2 χρόνια που είχε διακοπεί το πρωτάθλημα λόγω κάποιων επεισοδίων, είχε ήδη τη θέση στον τελικό. Πέρυσι ήταν το μεγάλο φαβορί, έχασε από τα Χάγκεντας. Φέτος νομίζω ότι ήρθε η ώρα τους. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε βέβαια ακόμα, γιατί τα Χάγκεντας έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι μπορούν να ανατρέψουν διαφορές. Το μόνο που μένει είναι να το δείξουν και μέσα στο γήπεδο. Διαφορετικά θα έχουν κίνητρο για του χρόνου, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Τα Χάγκεντας θα έχουν κίνητρο για του χρόνου, λέω, άμα χάσουν φέτος το πρωτάθλημα. Θα αποκτήσει και ενδιαφέρον. Θα αποκτήσουν και ενδιαφέρον νέο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, καθώς θα δείξει ότι δεν είναι άτρωτη ομάδα. Παραμένει βέβαια μια, είτε ακόμα και αν χάσει σήμερα μια. Μια ισχυρή ομάδα. Εντάξει, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε, Στέφανε. Αλλά δίνει την ευκαιρία και σε άλλες ομάδες να καταλάβουν ότι όλα μέσω παιχνίδι είναι, ότι όλα μπορούν να τραπούν. Νομίζω το πρόβλημα, Στέφανε, σήμερα ήταν θέμα συγκέντρωσης. Οι παίκτες των Χάγκεντας προφανώς ήρθαν με φόρα από πέρυσι. Αλλά δεν πρόσεξαν λίγο τα νεύρα τους. Καθοριστικό ήταν η αποβολή του Κογκίτσα. Βέβαια, δεν τώρα σε ένα τελικό. Ο ηθήνων νους είναι τα πάντα. Και ειδικά για έναν άνθρωπο που όσοι το ξέρουν, μόνο καλά λόγια έχουν να πούνε. Ακριβώς και για, μάλιστα και για ένα τελικό. Έτσι, καθοριστική αποβολή. Παρ' όλα αυτά προσπάθησαν, το κράτησαν για 2 δεκάλεπτα. Τώρα φαίνεται η διαφορά εδώ πέρα που θέλει κρύο χέρι, θέλει πάσα. Λείπει αυτό το πράγμα από την. Οι επιχειρηματίες συνεχίζουν να είναι καλοί στις βολές. Δεν θα λέγαμε ότι τις βάζουν και όλες, αλλά η διαφορά πλέον έχει ξεφύγει, είναι στους 22 πόντους. Και κάτι άλλο πρέπει να ετοιμάσει ο κοτς Ξενίδης. Και άλλο κλέψουμε από το Βαλάτι. Το οποίο μάλλον ήταν, είχε πατήσει γραμμή πριν το ολοκλήρωση. Πάτησε τη γραμμή, ναι, δεν κράτησε την ισορροπία του, πάτησε γραμμή. 3 και 30 για τη λήξη, 42-64 προηγούνται οι επιχειρηματίες. Οι τυπικά γηπεδούχοι είναι οι Χάγκεντας. Ο Πολιτάκης ο Νίκος τώρα, ο οποίος έχει πέσει αυτός, είναι κουράζει. Έχει πέσει, ναι, δεν ξέρω. Θα έπρεπε να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες, είναι η αλήθεια, για την κλάση του, ας πούμε. Ο Κυριακόπουλος για 2. Επιθετικό ριμπάντο Μελχής, θα πάει περίφημα goal foul. Κρατάει μόνος του τις επιθέσεις και νέο επιθετικό, δηλαδή μόνος προσπαθεί να κρατήσει το βάρος των επιθέσεων, παλεύει, νέο επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. Είναι μεγάλος παίκτης ο Μελχής ο Καλαϊτζάκης και το αποδεικνύει και σήμερα. Μόνος του κουβαλάει την ομάδα αυτή τη στιγμή. Ο οποίος προσπάθησε και φέτος με τη Ρεκάλ, την άλλη του ομάδα, την αγαπημένη του. Ναι, παίζει και μπάλα. Βεβαίως. Να αναστρέψει τη μοίρα του, αλλά μάλλον δεν τα κατάφερα φέτος ή τη Ρεκάλ. Θα αστοχίσει τη βολή, αλλά θα πάρει. Βολή, ναι. Εκεί ήρθε ο Βαλάλτης με περίσσια φόρα. Για να δούμε, εδώ πρέπει τώρα να φρενάρουν λίγο το ρυθμό τους, δεν βιάζονται. Έχει στην παγίδα ο Καθαράκης βέβαια. Πολύ καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα εδώ για τα Χάγκεντας. Από εδώ ακούστηκαν τα ρουλιαχτά του Βαλάντη που φώναζε σιγά για να σταματήσει την επίθεση. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να βιάζονται, έτσι. Από το σπίτι του ο Μελχής. Δύσκολο, αλλά Πολιτάκης είναι εκεί, το πετυχαίνει το καλάθι. Δείχνουν κάποια σημάδια ακόμα. Και αυτό κυρίως από λάθη των επιχειρηματιών, έτσι, βιασχές ενέργειες. Νομίζω πρέπει να μπει ο Κεγιαδάκης στα rebound. Ακριβώς, δεν έχουν πρόβλημα τώρα και θα πρέπει να κλείσει και τις τρύπες. Κοιτάει και ο Πλεμένος στον πάγκο του και μάλλον θα ετοιμάσει να τον βάλει. Πλέον ναι. Έχει την εμπειρία, το κάνει, ξέρει πλέον τόσα χρόνια στις εθνικές κατηγορίες με τον Αγόρ. Για να δούμε. Κουλιομουτζής, ωραία προσποίηση, ελευθερώνεται, σουτάρει, τέλος. όχι. Και για μένα είναι ο MVP, δεν μπορώ να συζητήσω δεύτερο παίχτη, να ψάξω μάλλον να βρω. Ίσως ο Μελχής να μπορούσε να ανταγωνιστεί, αλλά ο MVP βγαίνει πάντα από τους νικητές, οπότε πετυχαίνει το τρίποντο Μελχής και με επιβεβαιώνει, έτσι. 49-48-67. Ναι, 49-67. Δεν είναι μόνο τα τρίποντα, είναι και τα σημεία τα βάζει, καθοριστικά σημεία, έτσι, που εκεί που πάνε να μειωθεί με διαφορά, εκεί που πάνε λίγο να ξεφύγουν, μεγαλώνει παραπάνω. Έτσι είναι καθοριστικά και ο χρόνος που τα σημειώνει. Είναι εντυπωσιακός, έχει πετύχει 7 τρίποντα νομίζω. Και οργανωτικά φυσικά τα πάει περίφημα, έτσι. Βεβαίως, πρέπει να είναι αλάθαστος είναι. Εδώ βήματα, σίγουρα βήματα. Αυτή η κίνηση του Βαγγέλη, αν κάποιος μπορέσει ας πούμε, να τον μπλοκάρει στην τελική γραμμή, συνήθως τον βάζει στη διαδικασία να κάνει βήματα. Για να δούμε τον Πολιτάκη θα κάνει τώρα, θα προσπαθήσει να μειώσει άλλη διαφορά, θα στοχίσει, θα φύγει ο Καθαράκης 3-2. Ευνηδιασμός και καλάθι εύκολο.
49-69, 20 πόντους η διαφορά. 20 πόντους διαφορά, 1-38 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τα πράγματα φαίνεται να ξεκαθαρίζουν, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Ποτέ βέβαια δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Έχει καρδιά πρωταθλητή αυτή η ομάδα, το έχει αποδείξει. Ωραία κίνηση, ωραία αλλά Βασιλείο. Κακό τελείωμα για τον Ευαγγέλη Βασιλείο, ο οποίος με περίσσια ψυχή. Βλέπετε, παλεύει η ομάδα. Τι έχουμε εδώ, δεν είδα. Πάτησε γραμμή, μάλλον ο. Ο Τσάβαλος, ο Μαλάντης, σωστό. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη η οπτική γωνία που έχουμε, αλλά νομίζω ότι πάτησε γραμμή, όντως. Διαμαρτυρήθηκαν εντόνως οι παίκτες του Χάγκεντα, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά εκεί. Κυριακόπουλος ο Νίκος, ο οποίος εκτελεί χρέη οργανωτή τώρα, έτσι. Πηγουνάκης ο Αστρινός. Πηγουνάκης Αστρινός τώρα για να δούμε. Ναι, νάτος. Ίσως τυχερό λίγο το σουτ, αλλά μπήκε. Αυτό έχει σημασία. Και η διαφορά τώρα 52-69 είναι στους 17. Πάσα φάουλ. Τώρα, αν το έχει κάνει ο Μελχής, είναι το τέταρτο. Ο Μελχής είναι σίγουρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το 8 δείχνει ο κύριος Βαλούρδος. Τέταρτο φάουλ. Αλλά παρόλα αυτά, λέμε ότι ο Χάγκεντας δεν το αφήνει το παιχνίδι ακόμα και. Ακόμα και στο σημείο τώρα που έχει φτάσει ο αγώνας, που θα μπορούσαν να ηρεμήσουν τις επιθέσεις τους. Αν και νομίζω για μένα ότι είναι λίγο. Εκβιάζουν επιθέσεις στην επίθεση τα Χάγκεντας. Δεν ψάχνουν χαμηλά την μπάλα. Εν απουσία και για δάκι ειδικά, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός. Το Βασιλείο, σωστό, το Βασιλείο κυρίως θα μπορούσαν να είχαν πάει παραπάνω μπάλες αυτό. Να τον ταΐσουν όπως λέμε. Δεν το έχουν αποφασίσει. Επιθετικό rebound το είδες, έτσι. Βέβαια έχουν μονοπολίσει από τον Βαλάντη. Βέβαια πρέπει να το πέμπτο ή το έκτο επιθετικό rebound που μαζεύει στο παιχνίδι. Εδώ. Εδώ πρέπει να έχει. Έχουμε ένα άσχημο τραυματισμό δυστυχώς. Εδώ πρέπει να έχει χτυπήσει το γόνατό του. Το παιχνίδι συνεχίζεται βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ φοβάμαι ότι έχει χτυπήσει πολύ άσχημα στο πόδι το τραυματισμένο του. Πρέπει να έχει. Γύρισε πάρα πολύ άσχημα. Το είδα και εγώ, Στέφανε, και επειδή τώρα τελευταία ξέρεις ότι και εγώ δεν είμαι με το γόνατό μου καλά. Πολύ άσχημα το νιώθω, αυτό. Το νιώθω πάρα πολύ. Είναι πολύ μια πολύ δύσκολη πέρα. Στιγμή αυτή τη στιγμή. Κρίμα, γιατί ήταν ένα τελικό πολύ όμορφο και ο Βαγγέλης ο Μαστάκης πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ευχόμαστε να είναι κάτι που να μην τον αφήσει. Αλλά σφαδάζει στον πόνο. Δυστυχώς είναι μια άσχημη στιγμή, συμβαίνουν αυτά. Θέλει πολύ κουράγιο αυτή τη στιγμή. Έχει ξαναχτυπήσει και πέρσι ο Βασιλάκης ο Βαγγέλης. Νομίζω ότι έπαιζε με πρόβλημα. Έπαιζε με πρόβλημα, ναι. Είναι αυτό που λένε όλοι οι γιατροί όταν πας, ότι όταν έχεις πρόβλημα, παίζεις με ρίσκο. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να παίζεις με αυτό το ρίσκο. Νομίζω ότι ο Βαγγέλης ο Βασιλάκης εδώ. Θα πει τέλος όχι μόνο στο παιχνίδι, θα πει τέλος και στη χρονιά την αγωνιστική, έτσι. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος γύρω του. Το παρήγορο είναι ότι βλέπουμε παίκτες και των δύο ομάδων να πάνε και να τον αγκαλιάζουν. Το Ρέθυμνο είναι μια κλειστή κοινωνία. Όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν συμπάθειες. Αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας και αυτό το δείχνουμε τώρα με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα. Όλο το γήπεδο. Από ένα παιδί διαμάντι για το Ρέθυμνο και για το Ρέθυμνο. Σχεδόν έχω ανατριχιάσει με τη σκηνή αυτή που φαίνεται τώρα και από τους δέχτες. Υποβαστάζεται από τους αντιπάλους, κοιτάξτε εδώ αυτό το μεγαλείο του αθλητισμού, ας το πούμε. Οι δύο αντίπαλοι τον συνοδεύουν έξω από το βεβαίως. Γήπεδο. Έχει σε ετοιμότητα και ο Ερυθρός Σταυρός, αν χρειαστεί κάτι φυσικά. Τι να πω, θα επισκιάσει άραγε την μεγάλη νίκη των επιχειρηματιών αυτός ο τραυματισμός. Ίσως και ναι. Ίσως και ναι, γιατί μιλάμε για μη επαγγελματικό επίπεδο, ούτε καν ερασιτεχνικό. Πάνω απ' όλα δεν είναι ούτε οι τίτλοι, ούτε οι διακρίσεις, είναι η υγεία των αθλητών. Και βέβαια δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει αυτή τη διακοπή και ο τραυματισμός του Βασιλάκη. Ενώ αλλά και βλέπουμε διακοπή... οδηγίες του Κούμουλου στο Μελχή τον Καλαϊτζάκη. Το βλέπεις, έχει μπει στο γήπεδο και του δίνει οδηγίες. Παλιοί συμπαίκτες, εξάλλου χρόνια μαζί στον Αγόρ, σε Α2, Β' Εθνική. Λοιπόν. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί είναι και μια διακοπή που ευνοεί πάντα αυτό που κυνηγάει το σκορ. Είχαν βρει ρυθμό, έτσι, οι επιχειρηματίες. Βέβαια και με επίσης μεγάλη απώλεια αυτή τη στιγμή για τον Πολύ για μεγάλη απώλεια, δεν το συζητάμε αυτό. Μπαίνει και για δάκη επιτέλους το μάτς, ίσως να έπρεπε από πιο πριν να το ξεχάσει. Ξεχάσει, αλλά επαναλαμβάνω το πήγαινε πάρα πολύ καλά το μάτς για τους επιχειρηματίες. Για να μην, για να μην έχουμε και τον τραυματισμό. Και να τον προστατεύσετε τα φάουλ. Εξάλλου θέλει πάρα πολύ ακόμα δρόμο το παιχνίδι. Για να δούμε, να το κλέψουμε. Ο Πολιτάκης λοιπόν βγαίνει μόνος του, δύσκολα τα χάνει αυτά. 54-70. Στο τέλος της πρώτης περίοδου έχουμε μια επίθεση για τους επιχειρηματίες ακόμα. Δεν ξέρω όμως πώς θα την εκδηλώσουν. Ο Κουγιουμουτζής κουβαλάει μπάλα. Παίρνει το σκριν από τον Λαμπαρδάκη. Από το σπίτι του. Εντάξει, δηλαδή. Ευτυχώς που δεν μπήκε γιατί θα πανηγύριζα κι εγώ.
δείχνουν να ανασυντάσσονται οι του Χάγκεντας. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, έχει και ακόμα ένα δεκάλεπτο για το να τελειώσει αυτός ο τελικός. Είναι 16 πόντους πίσω, 54-70. Να θυμίσω ότι είχαμε και τον τραυματισμό, ελφόμαστε όχι σοβαρό, του Βασιλάκη, του Βαγγέλη. Δείξαν λίγο μουδιασμένοι αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό του επιχειρηματίες. Βέβαια και έχουν ανακάμψει τώρα, έχουν ένα ρυθμό στο τελευταίο 2-3 λεπτό. Να πούμε ότι οι επιχειρηματίες σήμερα έχουν μπει όλα. Τα έχουν βάλει όλα από την περιφέρεια. Τρομερά ποσοστά ευστοχίας, ειδικά από την γραμμή των τριών πόντων. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί τώρα, στην τελευταία περίοδο. Τα πράγματα βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολα, αλλά πες τώρα ότι και λόγω ψυχολογίας, γιατί το μπάσκετ καλός ή κακός είναι άθλημα ψυχολογίας, επηρεαστούν από αυτή την εξέλιξη και αρχίσουν να μην παίρνουν τα σουτ. Εγώ πιστεύω ότι θα μειώσει κι άλλο το Χάγκεντας. Θα βρουν τον τρόπο τώρα. Τελευταία ανασύνταξη δυνάμεων στον πάγκο. Και ό,τι βγει έτσι, είναι 10 λεπτά ακόμα. Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες πρέπει να διαχειριστούν τη διαφορά που έχουν. Ο Χρήστος μας ενημερώνει ότι είναι οριστικό η έξοδος του Βασιλάκη, του Βαγγέλη. Περαστικά το ευχόμαστε, ολόψυχα. Οριστικά και αμετάκλητα λοιπόν. Τέλος για τον Βασιλάκη, ο οποίος το μόνο που μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα είναι να σηκώσει την κούπα στο τέλος. Αν αυτό βέβαια συμβεί. Κατά τα άλλα, η μπάλα τώρα για τους επιχειρηματίες. Ξεκινάει τελευταία περίοδος. Τα τελευταία 10 λεπτά για φέτος, για το 16ο εργασιακό πρωτάθλημα. Στο πιο όμορφο τελικό που έχουμε δει ποτέ όλα αυτά τα 16 χρόνια. Φαντάζομαι τι θα γινόταν αν είχαμε και Γκογκίτσα μέσα. Και Γκογκίτσα και Θερμιώτη και Βασιλάκη και μέχρι τέλος. Με υψηλό επίπεδο. Πραγματικά το λέμε για άλλη μια φορά, έχουμε γίνει κουραστικοί. Έτσι, δεν πειράζει, να κουράζουμε λίγο. Διαφήμιση πραγματικά για το εργασιακό μπάσκετ. Ο Βαλάντης ο Τσάβαλος αστοχή. Η μπάλα είναι για τους Χάγκεντας. Ξεκινάει άσχημα η περίοδο με ένα τρίποντο. Παραμένει βέβαια η διαφορά των 16 πόντων. Αλλά οι επίθεση αυτή τη στιγμή έχουν οι του Χάγκεντας με τον Μελχή. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην πεντάδα τους. Ούτε στην πεντάδα των επιχειρηματιών. Για να δούμε. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν η τελευταία περίοδο του αγώνα. Κλείνει άμυνα σωστά πάνω στον Καλαϊτζάκη. Πρώτο φάουλ σχετικά νωρίς. Έκανε προσπάθεια να καθαράγει και διαιτητής γνωρίζοντας ότι θα υποπέσει σε σφάλμα. Έκανε προσπάθεια να το αποφύγει. Τελικά όμως ο κύριος Παπαϊωάννου θα του δώσει το πρώτο αμυντικό φάουλ. Συγγνώμη. Η πάσα λοιπόν από το πλάι από τον Κυριακόπουλο. Ο Πηγουνάκης ο Αστρινός δίνει για τον Μελχή τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος θα δεχθεί το screen. Έχει ελεύθερη πάσα και την πραγματοποιεί. Κυριακόπουλος θα πάρει την πρωτοβουλία, όχι, στα χέρια του Μελχή από πολύ μακριά τρίποντο. Δεν το έβαλε όμως εκείνο ο Βασιλείου. Παλεύει. Και έχουμε φάουλ από τον Βαλάντη. Ο Βαλάντης ο οποίος διαμαρτύρεται στον Παπαϊωάννου, τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον πρώτο. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο. Αυτό θα μας το επιβεβαιώσει το replay. Είναι δύο βολές, όντως είναι δύο βολές. Θα είναι σε προσπάθεια για σουτ. Ο Βαγγέλης ο οποίος συνηθίζει να τις βάζει τις βολές. Ευστοχή είναι εύστοχος συνήθως. Για να δούμε, τώρα είναι και κρίσιμο το σημείο. Κάνει airball. Άμα δει μετά το βίντεο θα με αρχίσει. Θα νομίζω ότι εγώ του το έκανα αυτό. Πάμε για τη δεύτερη λοιπόν. Μην μιλήσεις λοιπόν τώρα Γιάννη. Θετική ενέργεια, χάνει και τη δεύτερη. Τι να πω. Τώρα κάθε άστοχη προσπάθεια μετράει. Δύο παίχτες, ένας πίσω πάντα. Πολύ δύσκολο το σούτ εδώ πέρα. Και για 6 τα ύψη. Αλλά πάλι δεύτερο rebound, πάσα εκπληκτική. Τι σούτ ήταν αυτό τώρα. Εάν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό το Χάγκεντας στα απελπιστικά και δύσκολα σου από τον Καλαϊτζάκη. Εξάλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, πιστεύω έχει δίκιο. Έχουν χρόνο και πρέπει να πάει μπάλα πιο χαμηλά, είτε Πολιτάκης να πάρει προσπάθεια, είτε Βασιλείου και από εκεί να ξεκινήσει μετά να βρουν από έξω τα σουτ ή τις διεισδύσεις. Ο Παλαφούτης θα αλλάξει τον Κεγιαδάκη. Βλέπουμε εδώ αλλαγή, δεν έμεινε πολύ ωραίο χάρη στο γήπεδο. Φυσικά νομίζω Πλεμένος είδε τα δύο αμυντικά rebound που χάσανε και νευρίασε. Δεν νομίζω τώρα ότι ήταν αυτό τώρα. Λόγος για να βγει έξω, ίσως πιο σταθερός παίκτης των επιχειρηματιών, γιατί έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια φέτος του. Στην άμυνα ειδικά δεν το συζητάμε. Πάσα δύσκολη στο πόδι του Παλαφούτη, μπάλα για τα Χάγκεντας. Στην άμυνα αυτό που λέγαμε είναι από τους... Πολύ δρόμικη δουλειά και έχει βοηθήσει σημαντικά σε αυτή την πορεία των επιχειρηματιών. Ίσως ο καλύτερος αμυντικός που διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες. Το χάνει, κατάφερε και το έχασε ο καθαρά έξω αυτό το καλάθι. Ο Κυριακόπουλος, ο οποίος πέρασε από μπροστά μας σαν σύφουνας, αλλά η πάσα του ήταν
λάθη επιλαθών. Τώρα είναι κουρασμένες οι ομάδες μετά τον τρελό ρυθμό των 2 δεκαλέπτων και τον επίσης γρήγορο ρυθμό του 3ου δεκαλέπτου. Είναι λογικό να κουραστούν οι ομάδες. Εντάξει, οι αθλητές δεν είναι επαγγελματίες. Έχουν συνηθίσει σε άλλα επίπεδα. Το χόμπι τους κάνουν ακριβώς. Και αυτό που βλέπουμε είναι κάτι παραπάνω από αυτό που μας έχουν συνηθίσει και που μπορούν ενδεχομένως να κάνουν κάποιοι. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Το πρώτο ημίχρονο συνολικά, σαν σκορ, σαν. Ακριβώς για συνιστούμε όσους έχουν δυνατότητα αργότερα και με το τηλεσκηνοθέτη μας εδώ πέρα που θα κάνει το μοντάζ να το δουν και να το έχουν στην ταινιοθήκη. Ένα εύκολο drive. Δέχτηκε δύο σκρίν ο Τσάβαλος και πέρασε με τη χαρακτηριστική άνεση που τον διακρίνει. 54-72. Πρώτο καλάθι για τους επιχειρηματίες στην τέταρτη περίοδο. Ο Βαγγέλης ο Βασιλείου τώρα ποστάρει. Πέταξε την μπάλα στην ουσία. Συνεχίζουν και παίρνουν επιθετικά ριμπάουντ, αλλά δεν ευστοχούν οι Χάγκεντας. Ο Βενιανάκης ο Χρήστος σε μία. Και νέο επιθετικό ριμπάουντ. Ναι, νάτος πάλι ο Βασιλείου. Πήρε επιθετικό φάουλ. Αμυντικό φάουλ, μάλλον από τον Παλαφούτη. Το τέταρτο επιθετικό ριμπάουντ σε 3 λεπτά παιχνιδιού, αλλά δεν έχουν σκοράρει. Τώρα πλεμμένος κοιτάει τον Καϊαδάκη. Τα ακούει εκεί. Όχι, τον κοιτάει. Λέει τώρα. Έβαλα τον άλλο. Έβαλα και τον μου κάνει άλλο, τα ίδια, έτσι. Και μου κάνει τα ίδια. Τι τώρα, να σου πω, άμα σε ξαναβάλω, θα σε τιμωρήσω. Για με, Μελχής για τρεις. Όχι, 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 είναι κόντος, είναι κουρασμένος. Έχει τραβήξει πολύ κουπί αυτό το δεκάλεπτο. Πολύ, πολύ καλός νομίζω ο Μάνος ο Λαμπαρδάκης σήμερα. Ο οποίος έχει βοηθήσει πολλές φορές στο transition game της ομάδας. Δηλαδή τη μεταφορά από την άμυνα στην επίθεση. Μπορεί να μην έχουν βγάλει ευνηδιασμούς οι επιχειρηματίες πολλούς, νάτος εδώ για που θα σουτάρει. Θα σε δικαιώσει και στην επίθεση όχι, αλλά αστοχή. Μαζεύει και ο Καθαράκης επιθετικό rebound. Πάτησε τελική γραμμή. Λοιπόν, αυτό που έλεγα για τον Μάνο τον Λαμπαρδάκη, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι scorer και αυτός, αλλά σήμερα και αυτός όριμος όσο ποτέ. Αν δεν κάνω, είναι ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο τέταρτος. Δεν θυμάμαι τώρα τη σειρά, δεν θυμάμαι τη σειρά. Είναι στο top 10 πάντως μαζί με τον Βαγγέλη τον Βασιλάκη. Και νάτος εδώ που κλέβει για την μπάλα. Θα πάει για κάρβωμα. Όχι, τελευταία στιγμή το μετάνιωσε. Ο Βαλάντης βγάζει μια κραυγή δικαίωσης. Μας κόβει την τηλεθέαση αυτά που κάνει ο Μάνος, δεν κάρβωσε την μπάλα. Ο Γκάλης, ο Γκάλης είχε πει λέει, και το κάρβωμα λέει και το, dry, και το lay-up είναι για δύο. Λοιπόν, μάλλον δεν είχε γεννηθεί εδώ έχουμε μια μικρή βεντέτα, τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή. Σε ποιον, και στους δύο, ναι, για αυτή τον διαπληκτισμό. Τότε έχουμε, δεν ξέρω πόσα φάουλ έχει ο Καλατζάκης, αλλά έχει τέσσερα που βάλετε. Και ο Καλατζάκης αυτή τη στιγμή τέταρτη, στο νούμερο 8, ναι, για να δούμε. Time out, time out. Time out. Αλλά νομίζω ότι ο Καλατζάκης, ο Μελχής, το 8 τον Χάγκεντας, το βλέπετε εδώ πέρα. Με το πέμπτο φάουλ και αποβολή. Εδώ πρέπει το μάτς. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα θα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Θα φανεί και από την κάμερα που υπάρχει πίσω από το στεφάνι που έγινε η όλη σκηνή. Λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι. Νομίζω ότι σήμερα οι επιχειρηματίες δεν στήσανε παγίδα. Είχαν φτιάξει παγίδα τα Χάγκεντας για τους επιχειρηματίες και πέσανε μόνοι τους μέσα τελικά. Με πολλά λάθη, πολλά νεύρα. Αδικαιολόγητα για μια ομάδα η οποία έχει συνηθίσει και έχει τη στόβα του πρωταθλητή να κατέβει σε ένα τελικό με τόσα νεύρα. Και είχε, και είχε μάθει βέβαια να περιμένει πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν τα πάντα. Γιατί και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό ο Κογκίτσας ήταν αυτός που οδηγούσε την ομάδα. Όπως λέμε ο Σισε στον Παναθηναϊκό, ας πούμε έτσι. Άμα δεν πάει ο Σισε, δεν πάει η ομάδα. Ναι, ειδικά αν φοράει φούστα είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τα πικρόχολα σχόλια κάποιων. Το μάτσε έχει μπει στην τελική ευθεία πλέον. 6-19 για τη λήξη. 56-74. Διαφορά είναι στους 18 πόντους. Τα ομαδικά φάουλ είναι 4 για τους επιχειρηματίες και 2 σε αυτή την περίοδο για τα Χάγκεντας. Ενώ μπαίνει και ο Μπενιανάκης τώρα και ο Μπονατάκης. Λύσεις τον θυμήθηκε τον Μπονατάκη λοιπόν ο ξέρετε. Βέβαια, τελευταίες λύσεις είναι αυτές πλέον, λύσεις όχι απελπισίας. Εδώ ο Βαλάντης τώρα πάει all the way home. Πού πάει, πήρε φόρα. Δεν ήταν φάουλ, ήταν βρήκε την πάρα. Αν ναι. Κάποιος να σταματήσει, θα σταμάτα και θα πήγαινε πάνω στο διαφημιστικό του ήχος FM, που είναι και ο σημερινός χορηγός, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σαν σύμφωνα πέρασαν μπροστά. Baseline με τον Παλαφούτη οι επιχειρηματίες. Ο Βαλάντης με μια εύκολη τρίπλα τρυπάει την άμυνα και φέρνει τη διαφορά στους 20 πόντους. 56-76, 6 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του μεγάλου τελικού. Ο Βαλάντης έχει πάρει τα παιχνίδια τα τελευταία λεπτά. Φάουλ, σωστό. Τρεις βολές. Και τέταρτο φάουλ για τον Λαμπαρδάκη. Τώρα βέβαια έχει την ευχέρεια. Πολλές λύσεις
πόλη την ομάδα των επιχειρηματιών. Σταματάει ο ένας, ξεκινάει ο άλλος. Βγαίνει ο Βασιλάκης, αναλαμβάνει ο Κουνιουντζής. Σταματάει ο Κουνιουντζής, σκοράρει ο Τσάβαλος. Ριμπάνο, Λαμπαρδάκης, τελικές προσπάθειες. Υπάρχει πλουραλισμός σήμερα. 6 λεπτά λοιπόν πριν τη λήξη. Πάντως το Βασιλάκη τον βλέπω να πιάνει τον αστράγαλό του και όχι το γόνατο. Δεν ξέρω τώρα. Θα είναι ευτύχημα αυτό, έτσι. Θα είναι ευτύχημα να έχει χτυπήσει αστράγαλο και όχι γόνατο. Σίγουρα και όλη η ενέργεια μεταφέρεται και στον επόμενο άνθρωση. Είναι και ταλαιπωρημένος και ο χιαστός του. Ο πρόστιος χιαστός. Ευχόμαστε να είναι μόνο διάστρεμα. Δύο στις δύο. Συνέχισε, Στέφανε, ναι. Ναι, ενδεχομένως να μην έχει πειραχτεί γιατί το πόδι ήταν σε κίνηση. Δηλαδή είχε στροφή το κάτω άκρο. Οπότε ενδεχομένως να μην έχει ενοχληθεί ο πρόστιος χιαστός του. Τρεις στις τρεις από. Και άλλος παίχτης στο παρκέ. Αλλά από χτύπημα μάλλον και όχι από δικό του στραβοπάτημα. Ίσως δέχτηκε μια αγωνιά ο Μάνος ο Παλαφούτης. Δεν πιστεύω να γίνει σκόπιμα, ενδεχομένως και σε διεκδίκηση. Και φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει, είναι πολύ. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Έχουμε πρόβλημα, ναι. Λοιπόν. 6 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του μεγάλου τελικού στο 16ο εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Ρε Θύμνου που διοργανώνεται από το ΔΑΟΡ. Έχει τραβήξει όλα τα φώτα της δημοσιότητας σήμερα. Η τοπική κοινωνία είναι όλη εδώ, γιορτάζει μαζί με τις δύο ομάδες, μαζί με όλες τις ομάδες, γιατί είναι αθλητές από όλες τις ομάδες σήμερα εδώ πέρα που απολαμβάνουν αυτό το θέαμα. Η συνολική χωρητικότητα του κλειστού νομίζω είναι και γύρω στα 300 και κάτι άτομα, οπότε... Ούτε καν δηλαδή ένας κριτικός γάμος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω όμως ότι αν ο τελικός γινόταν μέσα στην καρδιά της πόλης, θα είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο. Εδώ ένα μάλλον αυστηρό φάουλ τον κύριο Παπαϊωάννου. Θεώρησε ότι είχαμε πέμπτο φάουλ, θεώρησε ότι ήταν αυστηρό βέβαια φάουλ. Να και ο Βαλάτης ότι... Βαλάτη στον πάγκο λοιπόν. Χρησιμοποίησε αντικανονικά το χέρι του για να πάρει το πλεονέκτημα της επίθεσης. Να λοιπόν τώρα. Όμως τώρα το... είναι στην κόψη του ξεραφιού αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Έστω 15 πόντους διαφορά. 17, συγγνώμη. Για να δούμε. Εδώ Μπονατάκης, αν έμπαινε αυτό θα μιλούσαμε για μεγάλη ψυχολογική ένταση. Βέβαια, ναι, παραμένουν στον πάγκο αυτή τη στιγμή όπως είναι οι πεντάδες. Έχουν το πλεονέκτημα σαφέστατο οι επιχειρηματίες με. Γιατί έχει παραμείνει και ο Κουγιουμτζής στην πεντάδα και ο Λαμπαρδάκης, δύο μεγάλα του, είναι και ο Κιαγιαδάκης. Από την άλλη μεριά έχουμε τον Πολιτάκη, ο οποίος έχει εισηγήσει πραγματικά έτσι, αυτό το δεκάλι του και στο τέλος του προηγούμενου. Είχε σκοράρει πάρα πολύ ώρα. Ο Νίκος ο Πολιτάκης, ο οποίος έκανε φοβερό πρώτο δεκάλεπτο. Ακριβώς. Είναι και ο Μελχίσης ο Καλετζάκης στον πάγκο. Τώρα θέλει πολύ στρατηγική, βοηθάει και στο κοτσάρισμα και ο Γκογκίτσας. Δεν γίνεται όμως, Στέφανε, να χάνεις τις βολές όταν θέλεις να έχεις μια καλή τύχη. Και σήμερα τα Χάγκεντας, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο παίχτες, οι υπόλοιποι είναι εξαιρετικά άστοχοι. Ναι, ναι, χάνουν μία στις δύο τουλάχιστον. Μέσα η δεύτερη λοιπόν, 60-76. Για να δούμε. 16 πόντοι δεν είναι. Δεν είναι, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα ο Λαμπρίδης που έχει περάσει στις θέσεις playmaker. Εδώ πιέζεται και έχουν αλλάξει τα μαργαρίσματα πλέον. Έχει πάει ο Πολιτάκης πάνω στον Κουγιουμτζή. Βλέπετε, σκυλίσια άμυνα εδώ από τα Χάγκεντας. Πάει στον drive και τέλος. Αυτό που λέγαμε για τον Κουγιουμτζή είναι σίγουρα ο MVP της αναμέτρησης. Εδώ γίνεται μια κακή συνεργασία στην άμυνα. Αποφάσισαν να τον αφήσουν να περάσει. Μπήκε μέχρι μέσα. Πάσα στην baseline, έξω για τον Βασιλείου. Αποφεύγει τα βήματα και τον αντιπαλό του. Ο Βενιανάκης, ο Χρήστος Κεγιαδάκης έχει τραβηχτεί πολύ έξω. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μαζεύει το rebound όμως και δίνει στον Γιώργο τον Κουγιουμτζή. Ο Μάνος Λαμπαρδέκης, ο οποίος μπορεί και αυτός να βοηθήσει στο κατέβασμα της μπάλας. Εδώ έχει πλεονέκτημα με τον Βασιλείο στην περιφέρεια, αλλά και στη ραγιά τα μέσα αν τον πάει. Τα αποστάρια. Στη γωνία ο Καθαρέξης για τρεις αστοχή. Έχουν πέσει τα ποσοστά των επιχειρηματιών. Λογικό, άλλωστε περιμένουμε παραπάνω πράγματα πόσα οι παίκτες μπορούν να κάνουν. Κυριακόπουλος στη γωνία για τον Πολιτάκη. Για τρεις. Αυτό πρέπει να κάνει. Νάτο, είναι μέσα. 63-78. Η διαφορά στους 15. Άργησε. 4 λεπτά. Δεν ξέρω με τον χρόνο τι γίνεται. Τον βλέπω κάποιες φορές που συνεχίζει να τρέχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παίκτης που μπορεί να πάρει προσπάθειες επιθετικές παρά μόνο ο Πολιτάκης και πρέπει να λάβει παραπάνω προσπάθειες. Ίσως και ο Βασιλείου, κατά δεύτερο λόγο με τον Μονατάκη. Αλλά ο Πολιτάκης αυτός πρέπει να κάνει. Κερδίζει το φάουλ εδώ από τον Κυριακόπουλο ο Γιώργος Κουγιουμτζής, ο οποίος πραγματικά μας έχει. Πρέπει να έχει σπάσει τα τέντεξ σήμερα. Ναι, ναι. Τα έχει σπάσει, έτσι. Και αυτό που κάνει εντύπωση δεν έχει κάνει λάθος στην επίθεση. Πρέπει να είναι σχεδόν ούτε λάθος πάσης, ούτε βήματα, ούτε. Τίποτα. Και όλα ό,τι έχει στάρει είναι μέσα. Λοιπόν, συνεχίζει εδώ πέρα με το ίδιο μαρκάρισμα πάνω του. Προσπαθεί να τον κουράσει ο Κυριακόπουλος. Τώρα αλλάζουν τακτική, θα να περάσουν την μπάλα στο Λαμπαρδάκη.
Για να δούμε, φοβερή άμυνα από τον Βασιλείο, ο οποίος έπεσε. Μαχητής ο Βαγγέλης. Και με πολύ δύσκολο μαρκάρισμα, έτσι. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει τον ψηλότερο Λαμπαρδάκη. Η πάσα στο Λαμπρίδη, ο οποίος έκανε βήματα εδώ, ναι. Με μικρή καθυστέρηση θα έστω τα δώσει. Και καθυστερημένα δεν πειράζει. Προτιμότερο να δοθεί ένα καθυστερημένο σφύριγμα παρά να μην δοθεί καθόλου και να είναι λάθος. Σηκώθηκε όλος ο πάγκος των Χάγκεντας, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό έκρινε το σφύριγμα. Εντάξει. Πολύ σωστό σφύριγμα. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Κυριακόπουλος, ποιος θα το περίμενε, θα είναι ο playmaker των πρωταθλητών σήμερα. Με τα προβλήματα από τα φάουλ και ένα δύσκολο σουτ. Αυτά δεν μπαίνουν και τόσο εύκολα. Ωραία η σταυρωτή εδώ του Λαμπαρδάκη, ο οποίος βιάζεται εκεί πέρα. Ο Λαμπαρδάκης θα κάνει βήματα, λογικό είναι. Βήματα, ναι. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέχει και να πηγαίνει σε τέτοιες επιθέσεις. 15 πόντους διαφορά, 4 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Ρισκάρει πάρα πολύ και το πλήρωσε βέβαια με βήματα. Κακώς διαμαρτύρεται. Κακώς διαμαρτύρεται. 4 λεπτά ακριβώς λοιπόν, Στέφανε. 63-78. Για να δούμε τι θα. Και θέλω να μου κάνεις το exit poll τώρα. Το exit poll. Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Τι βλέπεις, Πολιτάκης, για να δούμε τώρα. Και δεν έχει τελειώσει το μάτς ακόμα. Εμείς δεν μπορούμε να λέμε για τον Κουγιουμτζή, γιατί με το ενδεχόμενο να πάρει η ομάδα του το κύπελο. Αλλά ουρλιάζει από τον πάγκο ο Πλεμένος. Θέλει όλη την επίθεση. Στην προηγούμενη φάση ο Κεγιαδάκης πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν το είδες. Στο rebound. Αν είδατε, όσοι είδατε από την αρχή, κάνει και εντυπωσιακά, έκανε εντυπωσιακά καρφώματα. Στο ζέσταμα, ναι. Και οι δύο ομάδες είχαν καρφώματα, έτσι. Και είναι και από τους ελάχιστους. Μήπως να κάνουμε στο All-Star διαγωνισμό καρφωμάτων. Δεν είναι κακή ιδέα. Ναι, αλλά οι συμμετοχές θα είναι ελάχιστες, πιστεύω. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε στην Αμερική τώρα, έχει τη μόδα σε ένα άθλημα που έχουν τραμπολίνο κάτω από τις μπασκέτες και καρφώνουν όλοι. Λοιπόν, θα μπορώ να πάω κι εγώ με ένα γόνατο να καρφώνω άμα θέλω. Έδωσε βήματα εδώ στην Κυριακή. Θα δώσουμε την ιδέα στην οργανική επιτροπή. Το τραμπολίνο είναι στη γωνία, το βλέπεις. Υπάρχει τραμπολίνο, σαφέστατα. Λοιπόν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τελευταίες προσπάθειες. Δεν ακουμπάει μπάλα για να έχει χρόνο στη διάθεσή 15 του. 15 πόντους, 3 και 29 πριν τη λήξη του τελικού πλέον, του 16ου, εδώ στο Πανεπιστήμιο του. Ωραία Βάλου. Πάσα, δεν χάνονται αυτά τα καλάθια. Και όμως χάνονται, Γιάννη. Δεν χάνονται αυτά τα καλάθια τώρα και ο Κουγιουμουτζής εκτός του ότι μάζεψε το rebound, ηρέμησε και το παιχνίδι της ομάδας του. Λοιπόν. Μετράει πλέον ο χρόνος αντίστροφα. Τρία λεπτά. Οι επιχειρηματίες για μένα είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήματος. Ναι, είχανε δύο. Ο ένας τελικός δεν πραγματοποιήθηκε πρόπερση λόγω κάποιων επεισοδίων που καλό θα είναι να τα ξεχάσουμε. Ας το ξεχάσουμε καλύτερα. Και ο περσινός τελικός που οι σημερινοί τους αντίπαλοι τους κέρδισαν. Οπότε νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου σιγά σιγά. Πρέπει να γίνεται, παραλαμβάνω, πρέπει να δίνεται και ευκαιρία και σε άλλες ομάδες που κάνουν προσπάθεια. Εξάλλου αυτή η προσπάθεια των επιχειρηματιών είναι πίσω. Είναι πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Να συντακτούν στην επόμενη απάντηση. Στέφανε, το κύπελο το αξίζανε μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι. Όμως, Στέφανε, πρέπει να πούμε ότι αυτό το δίπολο Χάγκεντας επιχειρηματιών, το οποίο φαίνεται να κρατάει και θα κρατάει για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, πώς λέμε στον επαγγελματικό αθλητισμό ότι είναι κακό να υπάρχουν μόνο δύο ομάδες, πρέπει σιγά σιγά να δούμε και άλλες ομάδες να ενισχύονται για να ανέβει και το επίπεδο, έτσι. Το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει κλείσει ψαλίδα από την τρίτη θέση και μετά έχει κλείσει πάρα πολύ ψαλίδα. Ναι, οι υπόλοιπες ομάδες είναι ισοδύναμες. Πολύ κοντά. Αυτό πρέπει να αλλάξει για μένα και το έχω επαναλάβει. Μέσα ο Πολιτάκης. Δεν το αφήνει ο Πολιτάκης. Στους 14, 2 και 48. 66-79 στους 13 μέσα. Αυτό πρέπει να αλλάξει είναι η προκήρυξη και ο τρόπος συμμετοχής των αθλουμένων του εργασιακού. Πάντα μιλάμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Αλλά ας δούμε τώρα, δεν είναι τη στιγμή. Για να δούμε εδώ, πιέζουν στην μπάλα. Χωρίς φάουλ βέβαια. Για να μην στείλουν τους αντιπάλους στις βολές. Καλή άμυνα εδώ πέρα. Ίσως να ήταν η πρώτη λαφασμένη επίθεση του Κουγιουμουτζή, η οποία οδήγησε και σε βήματα μετά. Λοιπόν, 2 και 28. Ό,τι γίνει, θα γίνει τώρα, Στέφανε. 66-79 στους 13 πόντους. Τελευταία προσπάθεια είναι. Η μπάλα σκάει, δεν την ακουμπάει κανείς για να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. Πολύ σωστά εδώ πέρα ο Πηγουνάκης. 2 και 28. Βενιανάκης Χρήστος. Κρίσιμη επίθεση αυτή. Όλο το παιχνίδι πλέον είναι πάνω στο Πολιτάκη. Με το καθαρά και πάνω του, αλλά έγινε αλλαγή και με το Λαμπαρδάκη. Τρομερή άμυνα. Τρομερή άμυνα από το Λαμπαρδάκη. Παίζει και άμυνα, κερδίζει φάουλ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ τελείωσε το. Αντιαθλητικό φάουλ. Όλα τιμωρούνται. Μην μα κάνετε εντύπωση που δίνονται. Υπάρχει σαφή οδηγία στους διαιτητές φέτος. Οποιαδήποτε ενέργεια που είναι μακριά από την μπάλα και κρίνουν ότι η πράξη είναι αντιαθλητική, είναι αντιαθλητικό ανεξάρτητα αν δεν δίνεται ή όχι. Και αυτό λοιπόν το φάουλ ήταν αντιαθλητικό. Οπότε δύο βολές στον μέχρι στιγμής πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης. Και η μπάλα φυσικά για τους επιχειρηματίες στην πορεία.
Ο Μιχάλης ο Παπαϊωάννου, πολύ σωστό φάουλ. Πολύ σωστό φάουλ το αντιαθλητικό που έδωσε. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε με. Το δίνουμε. Για να τελειώνουμε με τα στατιστικά. Νομίζω. Θα ζητήσω από τον Στέφανο τώρα να δει λίγο τα χαρτιά του να μου πει πόσα τρίποντα πέτυχαν οι επιχειρηματίες περίπου. Περίπου. Θέλουμε μία προσέγγιση. Έχω χάσει αυτή τη στιγμή το λογαριασμό. Πραγματικά οι επιχειρηματίες. Έχω χάσει το λογαριασμό. Έχω μετρήσει. Σίγουρα είναι διψήφιος ο αριθμός τους. Έχω καταγεγραμμένα 11. 11, έτσι. Θα το δούμε και στο φύλλο αγώνα. Θα δούμε για την ανάλυση στο βίντεο αύριο τη Δευτέρα στην εκπομπή μας. Πολύ ωραία. Για να δούμε εδώ. Έχουμε ένα άσχημο πέσιμο. Oh. Ευτυχώς όμως. Δεν έχουμε τραυματισμό. Το τρομερό αυτή τη στιγμή είναι οι πεντάδες που αγωνίζονται. Είναι σχήματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ άλλοτε. Είναι αυτό που λέμε τα δεύτερα. Τα δεύτερα. Κάπως έτσι είναι. Αλλά δεύτερα. Με κάποιες βέβαια βασικές μονάδες μέσα ακόμα. Ακριβώς. Ειδικά όμως η Χάγκεντας είναι τελείως αποδιαργανωμένη. Αυτή η πεντάδα δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ. Δεν την θυμάμαι εγώ τουλάχιστον φέτος και πέρσι. Λοιπόν. Ειδικά με αυτά τα δύο γκάρλα δηλαδή, αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται τους. Και το Βενιανάκι και το Πηγουνάκι. Δεν μας έχουν συνηθίσει. Λοιπόν. 66-82. Αυτό που είπα στην αρχή του αγώνα, Στέφανε, είναι ότι οι επιχειρηματίες φέτος σε όλα τους τα παιχνίδια είχαν 80,6 πόντους μέσο όρο. Κατάφεραν και το πέτυχαν και στον τελικό και καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια ομάδα να πετυχαίνει το μέσο όρο της σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Και γιατί είπαν να μένει πολύ μακριά από επίσης υψηλούς μέσους όρους επίθεσης. Το 66 πρέπει να είναι ίσως το χαμηλότερο σκορ επίθεσης, αν δεν κάνω λάθος φέτος. Για το Χάγκεντας, έτσι, ναι. Πρέπει να είναι το πιο χαμηλό σκορ. Θα σου πω εγώ, 73,6 είναι η επίθεση τους. Είναι πολύ μακριά από είναι το... Πολύ μακριά. Δικαιολογημένα έχουν χάσει το παιχνίδι πλέον. Δεν έχει επιστροφή, είναι και 42 πριν τη λήξη, 66-82, 16 πόντους διαφορά. Πολύ δύσκολο να καλυφθεί, πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο, το πανεπιστημιακό γυμναστήριο. Ήδη βλέπουμε εκεί πέρα τους πανηγυρισμούς. Στον πάγκο των επιχειρηματιών, όσοι παίκτες αποσύρονται. Δέχονται το χειροκρότημα. Το ίδιο όμως ισχύει και για τον Μακρυδάκη, την μορφή του εργασιακού πρωταθλήματος. Ο οποίος πάντα παίρνει χρόνο στο τέλος του αγώνα. Ο Γιώργος Οξενίδης, σαν ένα Ζέλικο Μπράντοβιτς, χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες του. Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι ο Μακρυδάκης ο Μαλόλης υπήρξε από τους πρωτεργάτες του εργασιακού πρωταθλήματος. Υπήρξε μέλος της πρώτης οργανωτικής επιτροπής του εργασιακού πρωταθλήματος και παίκτης παράλληλα. Και όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους να ασχολούνται με ένα θεσμό, ξέρεις ότι σίγουρα θα είναι επιτυχημένος και δεν θα σταματήσει να υπάρχει ποτέ, έτσι. Αυτό ευελπιστούμε και εμείς. Θέλουμε και άλλα άτομα στην οργανωτική επιτροπή που να ασχοληθούν. Τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ήταν πολύ δύσκολη φέτος η διοργάνωση. Πηγουνάκης, τρίποντα απελπισίας από εκεί. Γιατρής, ναι. Πλέον πάνε και για την προσωπική δόξα μερική. Όχι, δεν αυτό πιστεύω. Είναι ξεμαρκάριστη. Τώρα το βάλει. Βάλει όμως. Οι μεγάλοι παίκτες λέει δεν αστοχούν ποτέ δύο φορές από το ίδιο σημείο. Λοιπόν. Και ο Πηγουνάκης επιβεβαίωσε, Γιάννη. 69-83. Μπράβο στον Πηγουνάκη που έχει το θράσος να. Έχει περάσει ο Σύφης ο Παλαφούτης και ο Αντώνης ο Χριστουλάκης και ο Μιχάλης ο Σταράκης. Τρεις αλλαγές μαζεμένες για τον πλεμένο τον Θοδωρή για τους επιχειρηματίες. Δείχνει καθαρά στον αντίπαλο ότι το πλέον το μάτς έχει κρυθεί. Βέβαια. Για να δούμε. Σουτ από το Σύφη με το που μπήκε. Λοιπόν, το με χάνει. Το καλημέρα, καλά έκανε. Του είπα να ξεριστεί, χθες δεν μου άκουσε. Καλά να πάθει που δεν έβαλε και το τρίποντο. Πρόσεχε, γιατί ακόμα μένει ένα λεπτό και ενδεχομένως να προλάβει. Ο Μακρυδάκης. Την γωνία. Ο Βενιανάκης για τρεις. Όχι, δε αυτή τη φορά. Αστοχή. Πηγουνάκης στο. Νέα επιθετικό ριμπάουν. Έχουν σαρώσει τα επιθετικά ριμπάουν αυτό το δεκάλεπτο. Πάρα πολλά επιθετικά ριμπάουν. Δυστυχώς όμως δεν τελειώσανε με επιτυχημένες προσπάθειες παρά μόνο το 71-83 μαζεύουν τη διαφορά λίγο τα Χάγκεντας, τουλάχιστον να είναι αξιοπρεπή ήττα. Πάντως να πούμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια και οι δύο ομάδες για τη συνολική παρουσία τους στο θεσμό. Παρέδωσαν ακριβώς μαθήματα μπάσκετ, είναι οι δύο καλύτερες ομάδες και συμπεριφορά και συμπεριφορά σε ένα πολύ δύσκολο τελικό. Η σκηνή με τους δύο, με τον υποβασταζόμενο, τα λάθη για τον MVP του αγώνα δεν το συζητάμε πλέον. Ναι, ήδη το... από ό,τι με ενημερώνει και ο Παπαδογιαννάκης ο Παντελής από δίπλα στο chat του livestream.com. Έχουν υπερψηφίσει, αν δεν κάνω λάθος, τον Κούγιοντζή. Έχουμε ζωντανή ψηφοφορία. Ναι. Ήταν μια παράκληση. Λοιπόν, χειροκρότημα από όλο το γήπεδο. Ορθιώνει. Το παιχνίδι τελειώνει. Πρωταθλητές. Ναι, για το 2011 οι επιχειρηματίες φτάνουν επιτέλους στο θρόνο. 71-85 έχουμε νέο βασιλιά στη θέση του προηγούμενου. Στη θέση λοιπόν του Χάγκεντας έχουμε τους επιχειρηματίες πανάξια. Αίτητη. Αίτητη με 10 νίκες μαζί με το τελικό. Μηδέ. Ακριβώς. Και όπως λέμε και στην πολιτική, οι κυβερνήσεις πρέπει να αλλάζουν για να υπάρχει
πώς να στο, αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, έτσι και στο μπάσκετ και γενικότερα στον αθλητισμό πρέπει να υπάρχουν εναλλαγές στα σκύπτρα. Ακριβώς, για να διατηρείται και το ενδιαφέρον. Έτσι, και ελπίζουμε του χρόνου να δούμε μια άλλη διαφορετική ομάδα να κάνει και αυτή τη δικιά της προσπάθεια να φτάσει στην κορυφή. Πάντως φέτος η έκπληξη αδιαφανώ. Βλέπει Σαμπάνιες εδώ, Τσάβαλος, το περίμενε τόσο καιρό με τους ελεύθερους επαγγελματίες στα δύο πρώτα χρόνια. Είχε φτάσει πολύ κοντά στην πηγή. Ο οποίος χαίρισε το στοίχημα από τον Ξενίδη τον Γιώργο. Το οποίο είναι. Βάλει στοίχημα. Ακριβώς, το οποίο είναι καφέ αραχτό στο μαγαζί του Χάγεντας. Θα παραγγέλει καφέ. Στο, στο κέντρο του γηπέδου βλέπουμε εδώ πέρα. Ετοιμάζονται πανηγύρια. Έχει ζητήσει να τον σερβίρει, αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος ο Γιώργος ο Ξενίδης. Λοιπόν, θα γίνει πραγματικότητα. Ο Πλεμμένος ο Θοδωρής δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα ως παίκτης. Το παίρνει όμως ως προπονητής και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Οδήγησε την ομάδα του με μαεστρία, θα έλεγα. Χειροκροτούν οι πρωταθλητές, τους απερχόμενους πρωταθλητές. Είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι μια συγκινητική στιγμή από όποια πλευρά και αν την εξετάζει κανείς. Ο κόσμος είναι όρθιος, περιμένει την απονομή, η οποία θα γίνει από το Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρινάρη ομάδα, τα Χάγκεντας, που καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση. Είναι οι απερχόμενοι πρωταθλητές. Βλέπουμε λίγο σκυμμένα κεφάλια, αλλά αυτό είναι μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, όπου θα αρχίσουν τα σχετικά πειράγματα. Ούτως ή άλλως θα υπάρχουν πειράγματα. Αυτά είναι και το αλατοπίπερο, αυτά που δίνουν κίνητρο και νόημα στο να συνεχίζεις να αθλείσαι, γενικότερα να επιτυχάνεις στόχους στη ζωή σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα, βλέπουμε και μια μπάλα να περνάει μπροστά μας, καθώς οι μικρότεροι σε ηλικία έχουν μπει για τα καλά στο νόημα. Οι επιχειρηματίες, οι πρωταθλητές περιμένουν καρτερικά τη στιγμή που θα σηκώσουν το πρωτάθλημα, την κούπα, αυτό που περιμένανε τόσα χρόνια, ενώ αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος Ρεθύμνου συνεχίζει να απονέμει τα τιμητικά μετάλλια στην ομάδα των Χάγκεντας. Να υπενθυμίσουμε λίγο πριν τη μεγάλη απονομή ότι ευχαριστούμε θερμά το Πανεπιστήμιο και τον Νίκο Προβιά για τη χρήση του κλειστού. Ο στόχος και η συμμετοχή, ο στόχος του εργασιακού είναι η συμμετοχή, η άθληση και το εφαγωνίζεστε, τίποτε άλλο. Και να ευχαριστήσουμε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα για να μπορούμε εμείς εδώ πέρα να κάνουμε το χόμπι μας πράξη και μέσα από αυτό να αθλούμαστε, γιατί ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Πρωταθλητές για το 2011. Η ομάδα των επιχειρηματιών. Ακούτε στα μεγάφωνα χειροκροτήματα από όλους. Ο MVP, ο Γιώργος ο Κουγιουμουτζής, πρώτος στο μετάλλιο, ο Καθαράκης ο Βασίλης, άξιος συμπαραστάτης. Ο Λαμπρίδης ο Μαρίνος, μετά ο οποίος δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, όμως εκεί που μπήκε βοήθησε με κάποια rebound, με κάποιες άμυνες. Ο Σίβης ο Παλαφούτης, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε λίγο. Ο Χάρης ο Κεγιαδάκης, ο οποίος είναι ένας ογκόλυθος πραγματικά. Σήμερα δεν είχε τρομερά ποσοστά ή κάτι ανάλογο, αλλά βοήθησε στην άμυνα, ειδικά στα rebound. Έλεγξε την εναέρια κυκλοφορία, όπως λέμε. Ο Μάνος ο Παλαφούτης με την κόρη του Αναχείρας. Ο Μιχάλης ο Σταράκης. Ο Μάνος ο Λαμπαρδάκης. Ο πολύ μεγάλος και σε αξία και σε προσωπικότητα άνθρωπος, Βαγγέλης Βασιλάκης. Το μόνο μειονέκτημα αυτού του ανθρώπου είναι ότι είναι Ολυμπιακός. Αν το αλλάξει και αυτό, θα είναι σούπερ. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα σχόλιο που το κάνω εγώ. Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Πλεμμένος, φωτογραφίες έχουν αρχίσει ήδη. Ο Αντώνης ο Χριστουλάκης και αυτός με την κόρη του. Και ο Βαλάντης ο Τσάβαλος, ο οποίος περίμενε καρτερικά πάρα πολύ καιρό. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν πολύ ωρίμος, πιο ωρίμος από ποτέ θα έλεγα. Ειδικά σήμερα στο τελικό. Χειροκρότημα, ο Αντώνης ο Χριστουλάκης ο αρχηγός φυλάει την κούπα και τη σηκώνει στον ουρανό. Σηκώνει στον ουρανό, κάτω λοιπόν από, από το εκοφαντικό χειροκρότημα. Να πούμε και για το κύπελο λίγα λόγια. Έχει αποφασιστεί φέτος από την Οργανωτική Επιτροπή το κύπελο να μην αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, να παραμένει για ένα χρόνο στην ομάδα και από εκεί πέρα θα δίνεται στην επόμενη που θα κερδίζει
που θα κατακτάει το κύπελο, μάλλον να πούμε καλύτερα. Είναι σε μια πρωτοβουλία. Για να υπάρχει και τροπεοθήκη έτσι, από όλες τις ομάδες. Και η επιλογή του έγινε αφενός να μοιάζει με κάποιο. Τη Γιουρολίγκα, βλέπετε τη σαφή σιωμιότητα. Και επίσης, ναι, βέβαια. Και η άλλη λογική ήταν να μπορούν οι ομάδες, εφόσον το παραδίνουν στην επόμενη νικήτρια, να έχουν και αντίγραφο, αν θέλουν. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε πλέον έχουμε μπει σε άλλα τρυπάκια, να το πω έτσι πιο λαϊκιστικά. Ο Βαλάντης ο Τσάβαλος θα το πάρει σπίτι του, πιστεύω. Είχε τόσο μεγάλο πόθο να το κατακτήσει, που δεν νομίζω να το αφήσει δεύτερο. Ο MVP του αγώνα. Ο Γιωμουτζής Γεώργος και η αναμνηστική φωτογραφία των πρωταθλητών. Ωραία, λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν δίπλα μου και με βοήθησες, γιατί χωρίς εσένα πραγματικά δεν θα τα κατάφερνα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα Channel, όλους τους τεχνικούς που μας βοήθησαν σε αυτή τη σύνδεση. Τρεις κάμερες, τεχνικός, τηλεσκηνοθέτης. Σε ευχαριστούμε όλοι πραγματικά. Όσοι ήταν στο minivan έξω. Για τις ώρες που αφιέρωσαν για να γίνει αυτή η μετάδοση. Ευχαριστούμε πραγματικά όλο τον κόσμο που βρέθηκε εδώ πέρα. Με την αναμνηστική φωτογραφία λοιπόν των πρωταθλητών επιχειρηματίες για το 2011. Σας αφήνουμε. Καληνύχτα από το Ρέθυμνο. Ελπίζουμε και του χρόνου να σας έχουμε πάλι εδώ πέρα. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.